Καλησπέρα, Τετάρτη βράδυ και είμαστε εδώ. Αυτός ο Ιούνιος δεν μας τα πάει καλά. Τι μια χαρά τα πάει καιρός. Ο Ιούνιος είναι μια χαρά. Εντάξει, από Παρασκευή έξω θα φτιάξει ο καιρός. Από Παρασκευή είναι, Τετάρτη βράδυ είναι. Τώρα εντάξει. Τετάρτη βράδυ πέρασε λίγο βροχούλα. Καλό είναι, δεν πειράζει. Να έχουν και λίγο τα φυτά. Είμαστε πέρα με τα χάλια μας, μας κάνει ο καιρός χάλια. Μια χαρά είμαστε, δεν έχουμε κανένα χάλι, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αλλά θα παίρνω εγώ τα χάλια όμως, σου λοιπόν, για να γίνει εσύ καλά, γιατί σε αγαπάω. Θα μα φτιάξει όμως πολύ καλά όσο εκείνη ξέρει, μοναδικά η Δήμητρα Χρούτα. Είναι μια εξαιρετική σειδικό. Καλησπέρα, Δημητρούλα, μας ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα. Και είσαι εξαιρετική σειδικό και δεν το λέω έτσι για να το πω. Το ξέρω, γιατί έχει δουλέψει και σε εμά πάνω, οπότε ξέρω τη δουλειά σου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Οι γυναίκες θέλουμε να φτιαχνόμαστε συνέχεια, να προσέχουμε την επιδερμίδα μας, τα φρυδάκια μας, τα χυλάκια μας, όλα αυτά. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και τώρα που διανύουμε πλέον καλοκαιρινή περίοδος, είναι και η περίοδος των γάμων. Περίοδο. Περίοδο. Περίοδος. Καλοκαιρινή περίοδος. Έλα, καλοκαιρινή περίοδος. Άμα δεν το σχολιάζετε και πάρει σε παρατήρητο. Το σχολιάζει και να μην περάσει σε παρατήρητο. Λοιπόν. Και πολλές γυναίκες ενδιαφέρονται και έχουν αγωνία για το πώς θα είναι εκείνη την ημέρα. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το σωστό νηφικό μακιγιάζ και τι κοιτάτε πριν βάψετε μια γυναίκα, τι κοιτάς εσύ πριν βάψεις μια γυναίκα. Το σωστό μακιγιάζ, αναλόγως την προσωπικότητα της κάθε κοπέλας. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αν μια κοπέλα είναι ροκ, μπορεί να κάνει και ένα σμόκι στο γάμο της, το οποίο να είναι σε τόνους του καφέ. Εγώ προτιμώ τα eyeliner, εντάξει, το καθαρό βλέφαρο, με eyeliner βλέπουμε και, και μεγάλες βλεφαρίδες. Ναι, αυτή είναι μια πελάτησά μου Λιβανέζα που προτιμά το πολύ έντονο μακιγιάζ, όπως ξέρετε, στο Λίβανο. Είναι πολύ ωραίο το μακιγιάζ όμως. Ναι. Και γιατί γίνεται, Δήμητρα, πώς σώζεται η κατάσταση? Το πολύ έντονο μακιγιάζ είναι επικίνδυνο να ξεφύγει κιόλας και να γίνει και υπερβολικό. Και kits, ναι, ναι. Μερικές φορές με τα glitter και όλα αυτά. Βάζουμε τόσο όσο να είναι λαμπερή, εντάξει, η επιδερμίδα τη, να είναι λαμπερό τα ασταγματικά. Προσέχουμε για να έχουμε. Επεμβαίνουμε λίγο. Αν ο πελάτης, ας πούμε, θέλει πολλά glitter ή πολύ κάτι το οποίο δεν είναι στην προσωπικότητα και του make-up artist, βοηθάμε ώστε να το πάμε εκεί που πρέπει και να είναι safe για όλα τα χρόνια που θα κοιτάζει τις φωτογραφίες της. Να σα ρωτήσω κάτι. Το σμόκι το προτιμούμε στις νύφες. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε ένα έντονο μακιγιάζ σε μια νύφη. Αν είναι η προσωπικότητά της έτσι, αν μπορεί να το υποστηρίξει. Με ένα νυφικό το οποίο είναι πιο δυναμικό. Δεν είναι οι κλασικές δαντέλες και όλα αυτά. Το μαλλί της κάπως να είναι πιο δυνατό, έτσι, με κάποιο κότσο ή πια κάποια σαν pin-up. Μπορεί να το βάλει. Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει. Τα χείλη, τι τονίζουμε στο νηφικό μακιγιάζ, τα χείλη, τα μάτια, γιατί συνήθως λένε ότι όταν έχουμε πολύ έντονο μακιγιάζ στα μάτια δεν τονίζουμε τόσο τα χείλη και το ανάποδο. Οπότε μια νύφη θεωρητικά για να είναι σωστή, το σωστό σε εισαγωγικά μέσα, πώς θα πρέπει να είναι το μακιγιάζ της? Τώρα, ναι, πάλι ξεφεύγουμε από αυτό, δηλαδή εξαρτάται από ότι κάθε κοπέλα. Εμένα μου αρέσει πολύ τα νουντ στο στόμα και τα ματ. Είναι πολύ τη μόδα τώρα και τα ματ. Οπότε μπορεί να βάλει ένα κραγιόν έντονο όπω το δικό μου, αλλά δεν φαίνεται τόσο πολύ ούτε φωτογραφικά ούτε με τα φώτα εκείνη την ημέρα. Είναι έντονο, περιγράφει τα χείλια, αλλά είναι ματ και έτσι δεν κάνει πολύ γλώσσα και πολύ να ξεφεύγει τη προσοχή. Το δοκιμαστικό που κάνουν οι νύφες έχει αποτέλεσμα. Γιατί? Σίγουρα θα έχει, γιατί βλέπουμε πρώτα απ' όλα την κοπέλα, τι τη ταιριάζει, τι όχι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, στο δοκιμαστικό κάνουμε και το τελικό μακιγιάζ. Ναι. Να. Ναι, εγώ τα δικά μου δοκιμαστικά είναι 2 ώρες συν. Είναι. Βοηθάω πάρα πολύ την κοπέλα να αποφασίσει τι της πηγαίνει, γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό της ότι θέλει σμόκι, ας πούμε, αλλά τελικά μην της πηγαίνει. Ή μπορεί να θέλει eyeliner, τελικά να μην πηγαίνει το σκέτο το eyeliner, με κάποια σκιές για βάθος, στο μάτι, με κάποια άλλα τρίκ τεχνικά. Και να βρούμε το τέλειο αποτέλεσμα. Σας λέω ότι είναι σίγουρα 2 ώρες, δηλαδή τα δικά μου. Ναι. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε το τέλειο. Και λες στην ύφη τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει, γιατί οι γυναίκες είναι διατεθειμένες να ακούσουν τη γνώμη του ειδικού. Ή πολλές φορές έχουν στο μυαλό τους ένα συγκεκριμένο μακιγιάζ και λένε: εγώ θέλω αυτό και δεν παρεκκλίνω από την απόφασή μου. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Το κάνουμε και πιστεύω ότι μια έξυπνη γυναίκα από μόνη της το βλέπει ότι δεν της πηγαίνει. Στην τελική, δηλαδή το κάνω εγώ αυτό που θέλει, απλά στην τελική μπορεί να της αρέσει κιόλας. Υπάρχουν κάποια τρίπ για να βγαίνουμε πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες? Η βλεφαρίδα, η ψεύτικη, εντάξει, σίγουρα. τι άλλο, το contouring, το γνωστό, το που κάνουν τις φωτοσκιάσεις και τα λοιπά, αλλάζει πάρα πολύ το πρόσωπο, δηλαδή κάνει τρομερή αλλαγή. Αυτά τώρα. Και τα φρύδια παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα σε πάω, μάλλον θα μας πας εσύ στα φρύδια, θα σε πάω εγώ μεταφορικά, εσύ κυριολεκτικά. Τατού στο φρύδι. Θεωρώ ότι είναι το φρύδι, επειδή τα φρύδια είναι στο πρόσωπο. Και θεωρώ ότι ένα καλό φρύδι δεν χρειάζεται και πολλές φορές καθόλου μακιγιάζ.
Εδώ βλέπουμε ένα δουλεμένο φρύδι στο τατού. Να κρατήσουμε λίγο τη φωτογραφία, Νίκο, να μην τις αλλάζει γρήγορα, για να μας εξηγήσει η Δήμητρα ποια είναι η διαδικασία του τατού στο φρύδι, πόσο κρατάει και αν μπορούν να το κάνουν όλες οι ηλικίες. Η διαδικασία είναι περίπου 2 ώρες από την καλησπέρα που θα πούμε την κυρία. Τι μου είπατε, πόσο κρατάει. Πόσο κρατάει χρονικά δηλαδή. Αναλόγως με το δέρμα, είναι 2 χρόνια συν. Ναι. Τώρα οι φωτογραφίες δεν είναι και πολύ καλές από ό,τι βλέπω. Ναι, δεν είναι πολύ καθαρές. Ναι, δεν είναι καθαρές, δεν τραβάω με επαγγελματικές φωτογραφίες, δεν κάνω ρετούς στα τατού, εντάξει. Α, αυτό είναι το σημαντικό, να δούμε χωρίς ρετούς πώς είναι το φρύδι, για να φανεί και το αποτέλεσμα της δουλειάς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί κάνω και πολλά ξανθά φρυδάκια, τα οποία, πώς θα σου το πω. Είναι πιο απαλά. Είναι πιο απαλά και πραγματικά φρύδια, δηλαδή με face to face όταν βλέπεις την κυρία, είναι πολύ ωραίο. Φωτογραφικά δεν βγαίνουν τόσο πολύ καλά. Εγώ θα πω κάτι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έχεις κάνει στη μητέρα μας. Ναι. Γιατί σε έχουμε και στο κατάστημα της μητέρας μου στο Queen. Στο Queen, στο Queen. Οπότε έχω δει το αποτέλεσμά σου. Και είναι ένα αποτέλεσμα πολύ φυσικό, να το βλέπουμε και το κατάστημα. Και είναι ένα αποτέλεσμα πολύ φυσικό. Δεν έχει καταλάβει καμία κυρία ότι έχει τατού στο φρύδι. Ναι, και τώρα ακόμα εξελίσσονται τα προϊόντα, εξελίσσονται τα χρώματα, οι βελόνες και είναι ακόμα καλύτερα. Και αναλόγως τι έχω να πατήσω. Δηλαδή, αν έχει κυρία τριχούλες, αν δεν έχει το πάχος, τα μάτια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τις κρατάμε τις τρίχες στο φρύδι, έτσι. Βέβαια, δεν, βέβαια. Μην τρομάξεις κάποια κυρία. Όχι. Κρατάμε τις τρίχες. Δεν παρεκκλίνω εγώ πολύ από το σχήμα. Δηλαδή, μην ξεφύγουμε. Έχουμε ένα φρυδάκι το οποίο είναι τόσο και να κάνουμε τα φρύδια χοντρά που είναι της μόδας τώρα. Αλλά δεν πάνε σε όλους. Και αν μη τι άλλο, κατά τατού, ας πούμε. Σωστά. Τατού μεγάλο φρύδι, όχι. Υπάρχει και το γέμισμα στο φρύδι. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιο ελαττωματικό φρυδάκι, δεν θέλει ένα όλη πολύ δουλειά. Κενό, ναι. Μπράβο. Μπορείτε, έχεις τη δυνατότητα να το γεμίσεις και να έρθεις σε ομοιομορφία με το άλλο, βεβαίως, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω και συνεργάζομαι και με πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι από εγκάβματα. Το έχω δει. Ναι, έχω δει τη δουλειά σου. Αλλοπεκίαση, γεμίζουμε τέτοιες προς και προβληματικές περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο φρύδι που είπες η κυρία. Με το έγκαυμα. Ναι. Με το έγκαυμα. Δεν είχε σχεδόν καθόλου φρύδι, ήταν καμένη η περιοχή όλη και όμως γέμισες και έκανες φρύδι, έτσι, κανονικά. Ναι, το άλλο υπήρχε, κανονικά ήταν τέλειο φρύδι, αλλά η μία περιοχή ήταν καμένη και δεν είχε καθόλου φρύδι και προσπαθείς να φέρεις και σε ισορροπία. Ναι. Πονάει. Θα έρθουν πολλές. Η αγωνία των γυναικών, πολλές φορές στην προκειμένη περίπτωση, ναι, μένει το αποτέλεσμα, αλλά αγωνίων πονάει όλη η διαδικασία. Βάζουμε αναισθητική κρεμούλα. Τοπικά, δεν πονάει, θέλω να πιστεύω, το έχω κάνει και εγώ στον εαυτό μου, δεν πονάει. Και εμείς πρέπει να έρθουμε να μας κάνεις. Ναι, είναι αναλόγως τώρα πάλι και με τον άνθρωπο. Και δεν είναι τόσο έντονο στην αρχή, μπορεί να βγει λίγο έντονο. Ναι, αλλά για 10-15 μέρες είναι έντονο ναι. Και μετά ξεθοριάζει και μένει το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει κατάλληλη εποχή για να κάνουμε τάτο στο φρύδι? Σίγουρα όχι τώρα, από Σεπτέμβριο. Τώρα δηλαδή τι περιθώριο έχει, μια κυρία που σου θέλει να πάει διακοπές τον Αύγουστο. Ναι. Έχει περιθώριο έστω και τον Ιούνιο που δεν θα βγει πολύ στον ήλιο, που θα βάζει την απαραίτητη κρέμα που χρειάζεται. Μέχρι τέλος Ιουνίου αυτό μπορεί να κάνουμε, όπως λέτε, και τις διακοπές, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Τον ήλιο το καλοκαίρι με τη selfie με όλα αυτά. Ναι. Χάνουν τα φρυδάκια μας. Γιατί ο ήλιος καίει πολύ το πρόσωπό μας. Δηλαδή και κάνει θαμπά τα χαρακτηριστικά μας. Μπορεί να έχετε γαλάζια μάτια και στον ήλιο να φαίνονται. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι, μωρό. Αν με το τατού στο φρύδι, το βάφουμε. Μπορούμε να το βάψουμε. Βέβαια, ό,τι θέλουμε μπορούμε βαφή, να κάνουμε. Εννοώ, βαφή όπως κάποιες κυρίες βάφουν τα μαλλιά τους και βάφουν τα φρύδια. Επιτρέπεται αυτό, δεν το έχω. Ναι. Το τατού είναι όπως και στο δέρμα μας. Αναπτύσσονται οι τρίχες, μπορούμε να το ξυρίσουμε, ας πούμε, στο χέρι. Έχω ακόμη μια απορία. Μια κυρία που έχει λευκά μαλλιά και αντίστοιχα έχει και λευκά φρύδια. Άμα κάνει τατού στο φρύδι, μετά οι λευκές οι τρίχες βγαίνουν και φαίνονται. Ναι. Και πώς το φέρνουμε σε ομοιομορφία? Τις βγάζεις, απλά, τις βάφεις, πάλι απλά. Μπορούμε να βάψουμε δηλαδή την τρίχα πάνω στο τατού. Ναι. Και αυτή είναι σημαντική. Είναι ανεξάρτητο. Είναι σαν μία σκιά κάτω από το φρύδι μας. Το τατού, σαν μία μόνιμη σκιά κάτω από το φρύδι. Αφού κάνω το τατού, κάνω ρετούς μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Πώς γίνεται? Γίνεται ο ρετούς ένα μήνα μετά, το πρώτο, για να κλειδώσουμε το χρώμα και το σχήμα. Και μετά είναι τα 2 χρόνια. Όταν λες κλειδώσουμε, δηλαδή φτιάξουμε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, ίσως. Γιατί μπορεί κάποιο δέρμα να βγάλει το χρωματάκι. Μπορεί σε κάποιο σημείο να μην έχει κάτι καλά το χρώμα, να μην έχει μπει καλά το χρώμα μέσα στο δέρμα μας. Οπότε έτσι το κλειδώνω. Υπάρχει αντίστοιχα και το τατού στα χείλη, που λέμε το περίγραμμα. Θέλω να μου πεις αν μπορούν όλες οι κυρίες να το κάνουν και αν το συστήνεις εσύ σε κάποιες κυρίες από κάποια ηλικία και μετά. Και συγκριτικά με το τατού στο φρύδι, τι προτιμάμε?
Εγώ προτιμώ το τατού στα φρύδια, γιατί είναι το οποίο είναι, κοιτάζεις τον άλλον direct, στο πρόσωπο συνέχεια, στα μάτια, οπότε είναι κάτι το οποίο θα σου μείνει. Στα χείλια, πονάει πάρα πάρα πολύ. Πονάει στα χείλια. Ναι. Πρέπει να το πούμε, είναι πολύ καλό που είσαι ειλικρινής. Γιατί... Ναι, τι να πω, το παιδιά είναι αλήθεια, ναι. Πονάει στα χείλια. Πονάει αρκετά παραπάνω. Έχουν πολύ νευρικές απολύξεις εδώ πέρα, πολλά έτσι, νευράκια και πονάει πολύ παραπάνω από το φρύδι. Πάρα πολύ. Και δεν μένει σε όλες τις κυρίες τόσο πολύ. Δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Ναι. Δηλαδή χρειάζεται λιγότερα από 2 χρόνια. Ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Και καλό είναι να το κάνουν οι κυρίες που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία το, στα χείλη ή μπορεί να επέμβουν και κοπέλες πιο νεαρές. Εγώ θα το πρότεινα σε πιο πολύ νεαρές, αν το κάνανε και είχαν αποφασίσει τόσο πολύ. Γιατί οι κυρίες οι οποίες έχουν ρητιδούλες κάθετες, εκεί πέρα πάει το τατού και κάνει ζιγ-ζακ. Δεν μπορεί να ισιώσει το. Το τατού πάει ένα. Σωστή παρατήρηση, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ναι. Πάρα πολύ σωστό. Εκτός αν είναι διατεθειμένη να βάψεις και το ζιγ-ζακ, δηλαδή να πάει τόσο πολύ επεμβατικά, το οποίο να βάψεις και το δέρμα, ας πούμε, και να το πας τελείως πάνω από αυτό που υπάρχει. Αλλά είναι λίγο, σωστά. Νομίζω δεν θα είναι τόσο πολύ κομψό. Ναι. Βλεφαρίδες. Εξτέ. Ναι. Ναι. Ωραία διαδικασία. Και είναι ωραίο που το προτείνουμε και στις νύφες. Δηλαδή, όταν κάνουμε το μαγνητικό μακιγιάζ, προτείνουμε και τα εξτέ. Γιατί μπορεί να πάει ένα χαμηλό ταξίδι μετά. Σωστό. Τις έχει σε όλη τη διάρκεια. Η διάρκεια από τις βλεφαρίδες, πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσουν οι βλεφαρίδες. Δηλαδή, εσύ κάνεις την τοποθέτηση. 2 μήνες, 3 μήνες, πόσο. Ένα αυτό. Μήνα, 20 μέρες. Αναλόγως στη χρήση, αλλά νομίζω ότι πάει 20 μέρες με ένα μήνα. 20 μέρες με ένα μήνα. Τα περισσότερα δηλαδή που. Θέλω να μας πεις που μπορεί να σε βρει κάποιος, να επικοινωνήσει μαζί σου. Μπορείς στο Facebook άλλη να σε βρει κάποιος. Στο Queen, σε εμάς, τη μαμά μου. Ναι, στο Άττικα. Και σε ποιο χώρο να μας πεις λίγο και εσύ. Πού ακριβώς μπορεί να σε βρει κάποιος να εντοπίσει σε περίπτωση που θέλει να τον βοηθήσει, να συμβουλέσει, να βάψει μια νύφη, οτιδήποτε. Μπορούμε να τηλεφωνήσει στο Άττικα, στο Queen. Εντάξει, και μέσω αυτού να κλείσουμε κάποιο ραντεβού και να τα πούμε από κοντά στο Σύνταγμα. Είσαι ευλίγηση στο πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να σε βρει μια κυρία τις περισσότερες ώρες της ημέρας, γιατί τι γίνεται, μια νύφη παραδείγματος χάρη, που έχει πολλά στο μυαλό της κτλ. Έχει μεγάλη αγωνία. Εμείς, ας πούμε, στο κατάστημα έρχονται οι κυρίες, λένε παντρεύομαι, Χριστέ μου, τα κάνω την τελευταία στιγμή, τι θα κάνω. Τα ραντεβού πώς είναι ευέλικτα. Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε επίσης. Υπάρχει χρόνος, άμα υπάρχει διάθεση, υπάρχει χρόνος. Έχεις και δύο παιδάκια, Βεβαίως. Πώς θα προλαβαίνεις, Δημητρούλα, όλα αυτά, βεβαίως. Συγγνώμη. Που είσαι και τόσο καλή στη δουλειά σου. Κρατάς το σπίτι σου, έχεις πολύ καλό άντρα, έχεις πολύ καλά παιδάκια. Βεβαίως, βεβαίως. Είπες και από το μυστικό, γιατί μας είπες μόνο μυστικά για το μακιγιάζ. Όχι, δεν λέω άλλα μυστικά, τέλος. Τα προλαβαίνεις όλα. Είναι δύσκολο, όπως είναι δύσκολο για όλες τις γυναίκες. Μια δουλειά είναι κι αυτή. Εντάξει, άλλες κυρίες οι οποίες δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα καθημερινά σε μια δουλειά που έχει πιο πολλές απαιτήσεις από τη δικιά μου. Να ρωτήσω κάτι, θα προλαβαίνω το λεπτό. Ναι. Το μολύβι στο μάτι πάει σε όλες τις περιπτώσεις, μέσα εννοώ. Μέσα. Ναι. Το λευκό προτείνουμε σε όλα σίγουρα. Βλέπω ότι φοράς λευκό και μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Είναι η ξεκούραση από το θυλασμό το βράδυ. Το λευκό μολύβι τι κάνει, φαίνεται ότι δείχνει πιο ξεκούραστο το μάτι. Όταν κουραζόμαστε, συνήθως μέσα το μάτι μας κοκκινίζει και έτσι με το λευκό μολύβι δείχνει πιο ξεκούραστο και πιο μεγάλο. Και... Ωραίο κόλπο αυτό με το λευκό μολύβι μέσα από τα μάτια. Και έχεις βάλει μαύρο γύρω-γύρω και λευκό μολύβι από μέσα. Καφέ μολύβι πάνω. Είναι καφέ, ναι. Τονίζει το λέμε πολύ αυτό. Πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Μάστε... Μπράβο, Δήμητρα. Είσαι επαγγελματία. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Μην συστερήσουμε και άλλα τα παιδιά, γιατί είναι και βράδυ τώρα, καθυστερήσαμε. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε για τις όμορφες συμβουλές που μας έδωσες. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο και ερχόμαστε με τι πες μου. Αχ, θα το πω. Με ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ γυμνασμένο, είναι αθλητής, κάνει και άλλα πράγματα στη ζωή του, και βέβαια. Και πολύ καλό παιδί, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Για να είναι στην εκπομπή μας, ναι, βρε παιδάκι μου. Μόνο καλά παιδιά φέρνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Βρε αγάπη. Ωραία, δεν θα σας πω ποιος είναι, μετά το βίντεο. Miss USA 2016 is District of Columbia. Λίγησε κυριολεκτικά 26χρονη Ντεσάουνα Μπάρμπερ όταν ανακοινώθηκε ότι αυτή είναι η νέα Miss Ηνωμένες Πολιτείες. Από την ανάλυση πληροφορικής στο Υπουργείο Εμπορίου και τα στρατιωτικά της καθήκοντας στο Maryland, περνά στο χώρο του modeling και της ομορφιάς. Take your first walk as Miss USA. Η Ελληνίδα Miss Pennsylvania με καταγωγή από την Ιθάκη δεν κατάφερε να προκριθεί στις 15 φιναλίστ του τελικού που έγινε στο Las Vegas. Η 24χρονη Έλενα Λακουάτρα, η οποία είναι κοφή, έπνιξε τον πόνο της σε μια σοκολατίνα και ανέβασε το βίντεο στα social media. So, I didn't make it into the top 15 at Miss USA. So excited to cheer for some of my friends who made it to the top 10, especially Georgia.
Το όνομα του υποψηφίου για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανόταν στην ερώτηση παγίδα προς τη Μις Χαβάη και εκείνη απάντησε με διπλωματία. If the election were held tomorrow, would you vote Hillary Clinton or Donald Trump for president and why would you choose one over the other? It doesn't matter what gender. What we need in the United States is someone who represents Η Μις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ άλλων κέρδισε πολυτελή διαμονή σε διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη με πληρωμένα τα έξοδα διαβίωσης και μισθό, δώρα από τους επίσημους χορηγούς, στη λίστα και ρούχα και ενός έτους υποτροφή από την Ακαδημία Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης. Η αλήθεια είναι πως το αγόρι αυτό εδώ, τον Νίκο Στελάτο, το γνωρίζουμε πολλά χρόνια. Δεν θα πούμε ηλικίες, δεν έχουμε πρόβλημα, τις λέμε. Όχι, μπορούμε να πούμε την ηλικία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 36 είμαστε εμείς, πόσο είσαι, Νίκο? 37 είμαι εγώ. Μας περνάει. Ναι, είμαι λίγο μεγαλύτερος, λίγο μεγαλύτερος. Νίκο, πραγματικά έπρεπε να έρθεις νωρίτερα σε αυτήν την εκπομπή, διότι όλοι είναι μικρότεροι από εμάς. Μάλλον νομίζω ότι είναι καλή στιγμή η στιγμή που ήρθα. Εν τω μεταξύ, μας είμαστε για τυχερές, γιατί μπαίνοντας τον Νίκο, το φιλήσαμε, του πιάσαμε και την πλάτη. Και αν πιάσει αυτή την πλάτη, είναι λίγο σαν πέτρα η πλάτη. Αλλά είναι λογικό να είναι πέτρα η πλάτη. Γιατί είναι πολύ γνωστός πολίτης και πολύ καλός. Στον Ιδραϊκό είσαι τα δύο τελευταία χρόνια. Ναι, τα δύο τελευταία χρόνια αγωνίζομαι με το σκουφάκι του Ιδραϊκού. Το σκουφάκι του Ιδραϊκού. Πόσο εύκολο τώρα είναι για ένα νέο παιδί στην Ελλάδα, του σήμερα, με τα προβλήματα που υπάρχουν, να κάνει κάποιο τη λεγόμενη καριέρα, να το χαρακτηρίσει στο πόλο. Γίνεται. Θα σου πω, δεν είναι καριέρα, είναι αφήνει τον αθλητισμό, εμείς κάνουμε πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Διαφέρει το ένα με το άλλο, γιατί ο πρωταθλητισμός αφοσιώνεσαι και θέλει πάρα πολλές ώρες και θυσίες. Με τη γενική κατάσταση είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να μπορεί να αφοσιωθεί και ειδικά στο άθλημα το δικό μας που είναι κερασιτεχνικό και δεν σου εξασφαλίζει κάτι για το μέλλον όπως είναι τα άλλα αθλήματα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πρέπει να κάνεις κάτι παράλληλα. Ναι. Και πόσο εύκολο είναι να το κάνεις με τις προπονήσεις και όλα αυτά, τα ταξίδια. Στην ηλικία μέχρι και τα 24, ας πούμε, που είναι μια ηλικία που το παιδί θα σπουδάζει κιόλας παράλληλα. Mm. Οπότε εκεί μπορεί, είναι και πιο εύκολο γιατί ουσιαστικά θα συντηρείται και από τους γονείς του. Mm-hmm. Μετά όμως, όταν περάσει τα 25-26, που ξεκινάει πια είναι μόνος του, θα πρέπει να ζήσει μόνος κτλ. Εκεί η κατάσταση δυσκολεύει αρκετά. Ήταν δύσκολη και για εμάς τότε. Φαντάζομαι τα σημερινά χρόνια που είναι πιο δύσκολη λόγω της οικονομικής συνθήκης. Πρέπει να υπάρχει από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ μεγάλη θέληση και αγάπη για το άθλημα. Γιατί δεν είναι μπάσκετ ποδόσφαιρο που είναι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, οπότε σου λέει υπάρχει και εγκαταστάσεις είναι πιο καλές και υπάρχει και μια διαφήμιση προς το άθλημα συγκεκριμένο. Στο πόλο, ας πούμε, έχετε πισίνες θερμενόμενες, έχετε πισίνες κλειστές. Μπορεί κάποιος εύκολα ένα παιδί να φύγει, π.χ. αν μένει στο κέντρο ή στα βόρεια της Αθήνας, να κατέβει βουλιαγμένη νότια κάτω για να κάνει τις προπονήσεις του? Καταρχάς πρέπει να υπάρχει αγάπη, γιατί αν δεν υπάρχει αγάπη και πάθος με αυτό που κάνεις, δεν μπορείς ούτε να το, για μένα, να το απολαύσεις πρώτα και να φτάσεις και σε ένα καλό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά τις πισίνες, επειδή τα αεριστεχνικά αθλήματα ουσιαστικά στηρίζονται από τις κρατικές επιχορηγήσεις, τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η οικονομική κατάσταση και για το κράτος ήταν καλύτερη, ήταν και πιο εύκολο να συντηρηθούν οι πισίνες και ο κόσμος να έχει πρόσβαση και να είναι καλύτερες συνθήκες και για μας, και προπόνησης και αγώνων. Τώρα πια το κράτος έχει να καλύψει άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο βασικά, οπότε στερείται τη δυνατότητα να συντηρείς τις πισίνες όπως παλιά. Εμείς τώρα τα τελευταία χρόνια να σου πω ότι το νερό είναι αρκετά κρύο, δεν υπάρχει πετρέλαιο. Προσπαθούν οι ομάδες να συνεισφέρουν και εκείνες στη συντήρηση των πισινών, οπότε η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολα. Βλέποντας τις εικόνες από τους αγώνες, κάποιοι θεωρούν ότι είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή λένε εντάξει, βλέπεις εκεί πέρα 10 γυμνασμένα αγώνα. Κατάλαβες. Αυτό. Που δεν το έχει ψάξει και πολύ, δεν ξέρει και πολλά, εντάξει, δεν κάνει και τίποτα δύσκολο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Το άθλημα καταρχάς έχει μια δυσκολία παραπάνω από τα υπόλοιπα, γιατί είσαι εκτός του φυσικού σου περιβάλλοντος, είναι το νερό. Οπότε από εκεί και μόνο ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι όλα τα αθλήματα έχουν τις δυσκολίες τους και ειδικά όταν κάποιος αποφασίσει να το κάνει σε ψηλό επίπεδο. Τώρα κάποιο, εμάς το άθλημα μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι όλα τα αθλήματα είναι δύσκολα, δεν είναι μόνο το δικό μας. Τι θέση παίζεις? Εγώ παίζω περιφερειακός. Περιφερειακός. Mm-hmm. Ωραία. Και ποια είναι η δουλειά του περιφερειακού, γιατί έχουμε ακούσει. Είναι φουνταριστός, καλά. Είναι ο φουνταριστός, είναι ο αμυντικός του φουνταριστού. Εντάξει, ο τερματοφύλακας και η περιφερειακή. Ναι. Ο περιφερειακός, η δουλειά του είναι ανάλογα την πλευρά που παίζει, ίσως να παίρνει κάποιες προσπάθειες, ειδικά με τους καινούριους κανονισμούς παραπάνω. Ναι. Η μεταφορά της μπάλας
από την άμυνα στην επίθεση. Ξέρεις τι βλέπω τώρα. Το στήσιμο του παιχνιδιού, mm-hmm. κάποιες εντολές και κάποιες κατευθύνσεις που μπορεί να δίνει στους υπόλοιπους, mm-hmm. υπόλοιπους παίχτες ανάλογα τη θέση του. Εντάξει. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ασχολείται επαγγελματικά με το πόλο? Θεωρητικά. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να αντέχει να, το σώμα mm-hmm. του να είναι έτσι η φυσική του κατάσταση, μπορεί μέχρι τα 50 που λέω, λόγος που θεωρώ δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά οι στατιστικές τι έχουν δείξει? Κοίτα, ηλικιακά πιστεύω ότι πρωταθλητισμό μπορεί να κάνει ένας αθλητής μέχρι τα, στο ομαδικό άθλημα και σε εμάς μέχρι τα 33-34, mm-hmm. ανάλογα την υποδομή που έχει και το ταλέντο του βέβαια. Τώρα από εκεί και πέρα παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο για το πότε μπορεί να έρθει το τέλος, ας πούμε, της καριέρας ενός αθλητή ηλικιακά. Mm-hmm. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου έξω το νερό? Ακόμα όχι. Φαίνεται. Δεν το έχει καταλάβει. Όχι μόνο εγώ, και οι συμπαίκτες μου, αρκετοί από αυτούς. Ποιοι είναι οι συμπαίκτες σου, για να τους πούμε. Εντάξει, στα δύο χρόνια είναι ο Αντώνης ο Βλοντάκης, ο Κώστας ο Κοκκινάκης, ο Φώτης ο Μπλάνης. Τώρα λέω παιδιά που είμαστε κοντά ηλικιακά. Ναι, είμαστε κοντά ηλικιακά. Ναι, Μπλάνης είπε. Ναι, ο Φώτης ο Μπλάνης. Ναι, ο Άκης. Η άλλη ήταν Άκης. Εντάξει, έχουμε και πιο παλιούς ακόμα στην Ελλάδα. Έχουμε τον Γιώργο Μαυρωτά που έπαιζε την πρώτη χρονιά και φέτος. Την πρώτη χρονιά είχαμε πολύ ψηλό μέσο όρο ηλικίας. Τη δεύτερη χρονιά, τη φετινή δηλαδή που τελειώσαμε, ενσωματώσαμε στην ομάδα αρκετά νέα παιδιά, ώστε σιγά σιγά, επειδή θα έρθει η ώρα της αποχώρησης κάποια στιγμή, καλά, να αφήσουμε να είναι κάποια παιδιά πίσω. Αργεί ακόμη. Όταν ένα παιδί θέλει να ασχοληθεί, γιατί και στην Ελλάδα έχουμε τόσο πολλά νησιά, είμαστε γύρω-γύρω θάλασσα, αλλά δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με το νερό κάποιοι. Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει, να μπει στη διαδικασία, να ασχολείται με το πόλο όμως? Με το πόλο μπορεί να ξεκινήσει να ασχολείται από την ηλικία των 9 ετών. Πιστεύω αρκετές ομάδες έχουν τις κατηγορίες που είναι μίνι παιδών. Αλλά εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι το παιδί πριν ξεκινήσει να ασχοληθεί με το πόλο, καλό είναι να έχει ένα πέρασμα από το κολυμβητήριο και να κολυμπάει καλά. Γιατί πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, μπορεί να παίξουν όλοι, γιατί όλοι με το που γεννηθούμε τρέχουμε, περπατάμε. Να κολυμπήσει όμως κάποιος καλά δεν το ξέρει από μόνος του. Άρα πρέπει πρώτα να πάρει μια υποδομή στο κολύμπι για να μπορεί να ευχαριστηθεί και το πόλο αργότερα. Όμως όλοι είμαστε εν δυνάμει πολίστες και πολίστριες, διότι μέσα σε νερό είμαστε στην κοιλιά της μαμάς. Κοίτα, η επαφή με το νερό υπάρχει, αλλά απέχει με το να παίξει πόλο. Πέφτει ξύλο έτσι από κάτω. Πέφτει, εντάξει. Υπάρχει μεγάλη σωματική επαφή. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο εμείς μπορώ να σου πω ότι το ευχαριστιόμαστε. Δεν έχουμε. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Χρειάζεται να αποδείξεις 2 και 3 φορές ότι πέρα από ένα γυμνασμένο κορμί που είσαι, είσαι και κάτι άλλο? Γιατί βλέποντας ένα γυμνασμένο άνδρα. Και γυναίκα, και γυναίκα, να μην πω για τους άντρες μόνο. Λέει εντάξει, ένα γυμνασμένο παιδί είναι, ξέρεις, τραβάει τα βλέμματα. Χρειάζεται περισσότερο κόπο από σένα για να πεις είμαι και ένα καλό παιδί. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι ωραίοι είναι και καλά παιδιά. Όλοι οι αθλητές, ανεξαρτήτως του αθλήματος, το ότι μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή τους να έχουν ένα καλό σώμα, δεν έχει να κάνει, δεν είναι στόχος τους. Mm. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το σώμα ενός αθλητή είναι ουσιαστικά το εργαλείο του. Άρα, όσο πιο καλά το έχει, το διατηρεί, θα βοηθηθεί στους στόχους που θέλει να επιτύχει μέσα από το άθλημα. Τώρα, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, κάνεις κάποια δουλειά και έχεις κάποια ωφέλη, έτσι και στον αθλητισμό, όταν ασχολείσαι με τον πρωταθλητισμό, έχεις ένα όφελος το σώμα σου να είναι γυμνασμένο. Αυτό και τίποτα άλλο. Τι έχεις αφήσει πίσω όμως εσύ σε προσωπικό επίπεδο για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο σήμερα? Διαδικασίες. Σίγουρα. Έχουμε όλοι οι αθλητές, δεν το λέω προσωπικά, και το έχω ζήσει με συναθλητές μου και αθλητές που δεν τους ξέρω και τους έχω δει όταν έχουν κάνει κάποια μεγάλη διάκριση. Έχουν γίνει πάρα πολλές θυσίες και έχουν στερηθεί πράγματα. Αλλά στη ζωή, επειδή δεν μπορεί να τα έχει όλα, επιλέγεις εσύ τι πραγματικά θέλεις. Εμάς, ας πούμε, σαν αθλητές, όσο μας γεμίζει ο πρωταθλητισμός, η διαδικασία το να φτάσεις να πετύχεις το στόχο σου, γιατί δεν είναι το αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι το κομμάτι αυτό που σε ικανοποιεί. Το αποτέλεσμα μπορεί στο τέλος να μην έρθει. Ναι. Πολλοί αθλητές δεν πετυχαίνουν το στόχο τους, αλλά τους βλέπεις ότι δεν απογοητεύονται. Πάλι την επόμενη χρονιά θα είναι εκεί και θα παλέψουν καλύτερα την προηγούμενη. Εσύ ταυτόχρονα με το πόλο κάνεις κάτι άλλο? Όλοι μας κάνουν, ναι, εγώ κάνω. Έχω σπουδάσει στο Ναυτεριακό Πανεπιστήμιο Πειραιά, το έχω τελειώσει. Είμαι στη Διεύθυνση Οικονομικών στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.
Και όσο ό,τι ευκαιρία μπορούμε να βρούμε να δραστηριοποιηθούμε κάπου, είμαστε ανοιχτοί. Δεν, γιατί πρέπει να κοιτάξεις και το μετά εποχή. Έχουμε ξεκινήσει και το κοιτάμε πολύ πριν, όχι τώρα. Αν το κοιτάγαμε τώρα, είναι πάρα πολύ αργά. Πολύ αργά. Η οικογένεια πόσο ρόλο παίζει σε έναν επαγγελματία αθλητή. Γιατί άλλο να κάνεις κάτι για να περνάς καλά και άλλο να κάνεις πρωταθλητισμό. Η οικογένεια πόσο ρόλο παίζει σε αυτό. Η οικογένεια, ειδικά στο ξεκίνημα της αρχής, στο ξεκίνημα της αθλητικής σταδιοδρομίας του παιδιού, βέβαια παίζει ρόλο, γιατί ουσιαστικά οι γονείς θα στηρίξουν το παιδί. Θα πρέπει να το πάνε στον αθλητικό χώρο που θα γυμναστεί, να τον φέρουν, θα έχει διαβάσματα. Είναι πολλά πράγματα. Και αργότερα, μετέπειτα, όταν κάποια στιγμή θα επιλέξει το παιδί να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό, πάλι πιστεύω ότι η οικογένεια είναι το βασικό στήριγμα της προσπάθειάς του. Μου έφερε τώρα εδώ ο Νίκος ο αρχισυντάκτης ένα σκονάκι. Αφού είναι σκονάκι, ο Νίκος, το έφερες μικρότερο. Τι να κλέψω εγώ εδώ πέρα. Έφερα τεράστιο χαρτί. Τον έδωσε στον Νίκο, κανονικά, έτσι. Μου είχε κάνει και εισαγωγή, άκου τώρα. Παρόλα τα προβλήματα, έχουμε πολλές επιτυχίες σαν χώρα στο πόλο. Ναι. Το 2011, το χρυσό σε παγκόσμιο. Τι λέει, Ολυμπιακός φέτος, τελικός Ευρώπης. Ναι, πήγε Ολυμπιακός φέτος, τελικό Ευρώπης. Τέλεια. Γυναίκες πέρσι πρώτη στην Ευρώπη. Βουλιαγμένοι γυναίκες πριν 3 χρόνια. Φέτος θα πάρουμε μετάλλους Ολυμπιακούς. Λέει εδώ ο κύριος. Πρέπει να προσθέσουμε στο σκονάκι του. Ή να προσθέσουμε σε αυτό το σκονάκι, ναι. Πέρσι η εθνική ομάδα αντρών βγήκε τρίτη παγκόσμια. Ακούς τρίτη παγκόσμια εθνική. Πολύ μεγάλη διάκριση για ομαδικό άθλημα. Εκεί είναι ο Αφρουδάκης, ο Γιώργος. Ο Χρήστος. Ο μικρός. Ο Γιώργος είναι ο μεγάλος. Ο Γιώργος, ο Γιώργος ήταν στην αντίστοιχη διάκριση στο Μόντριαλ το 2005. Είναι. Ο Ζάχος. Πολύ καλό παιδί ο Ζάχος. Και τα τρία είναι πολύ καλά. Και τα τρία. Το Ζάχο το βλέπω συνέχεια στην Βουλιαγμένη. Εντάξει. Όχι, είναι εξαιρετική οικογένεια και είναι και οι τρεις όντως πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν. Καλά, το πούμε εμείς αυτό. Φαίνεται έτσι. Ναι, είναι πολύ καλοί αθλητές. Η γενιά σας είναι πολύ καλοί αθλητές, νομίζω. Πιστεύω ότι η γενιά αυτή ήταν καλή γενιά στο κομμάτι του αθλητισμού. Όσο που με ρώτησες προηγουμένως για φέτος για την Ολυμπιάδα, η ομάδα έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει, έχει τα φόντα να κάνει μια διάκριση που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν όσο αφορά την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το Ολυμπιακό τουρνουά, η Ολυμπιάδα δηλαδή, είναι από τις πιο δύσκολες διοργανώσεις. Και σε αυτές τις διοργανώσεις πάντα πας βήμα-βήμα. Δηλαδή ξεκινάς τη διοργάνωση γιατί παίζουν πολύ παράλογοντες ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε τα παιδιά, θυμάσαι τα παιδιά που είναι στην ομάδα, ό,τι θυμάσαι. Από την εθνική τώρα. Ναι, ό,τι θυμάσαι. Είναι όλος Ολυμπιακός. Είναι το Χρήστο τον Αφρουδάκη και τον τερματοφύλακα το δικό μας, τον Κωνσταντίνο το Φλέγκα. Απλά. Αν θέλει να σου πω ονόματα, μπορώ να σου πω. Δεν πειράζει, μην σε κουράζω. Είναι ο Βλαχόπουλος, ο Φουντούλης, ο Μουρίκης, ο Κολόμβος. Ο Μιλωνάκης. Απλά να αναφέρουμε τα παιδιά γιατί κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Βέβαια και πρέπει να υπάρξει στήριξη. Και είμαστε όλοι μαζί τους και ευχόμαστε το καλοκαίρι να πανηγυρίσουν και ένα μετάλλιο. Το ευχόμαστε και εμείς αυτό. Το ζητάμε. Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα χρειάζεται? Καταρχάς είναι η προπόνηση μέσα στο νερό, είναι η προπόνηση στο γυμναστήριο, είναι η προπόνηση που θα δεις στο βίντεο, γιατί και αυτό είναι ώρα του, θα κάτσεις μία ώρα, μία μισή. Την αντίπαλη ομάδα, να την αντίπαλη ομάδα, τον αντίπαλο, εσένα. Δεν βλέπεις μόνο τον αντίπαλο, βλέπεις και εσένα, γιατί πρέπει να διορθώσεις και τα δικά σου λάθη. Ναι. Και αν βάλουμε και τις μετακινήσεις, πιστεύω ότι. Όχι, πιστεύω. Όλη ένα οκτάωρο το θέλουμε την ημέρα, ειδικά σε περίοδο προετοιμασίας. Μπορείς να κάνεις, τελειώνω. Μπορείς να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή, μπορείς, πάντα μπορείς. Όχι, αλλά ίσα, οι αθλητές παντρεύονται πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να πω. Ότι οι αθλητές. Ναι. Όχι, έτσι είναι. Οι περισσότεροι αθλητές θέλουν να έχουν μια σταθερότητα, μια ασφάλεια, τουλάχιστον στο προσωπικό κομμάτι, για να μπορέσουν να δουλέψουν, να αποδώσουν. Πόσο εύκολο είναι αυτό όμως? Καταρχάς, η ζωή του αθλητή βοηθάει στο να κάνεις μια οικογένεια, αυτό που είπε προηγουμένως. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά δεν τα μπερδεύεις. Γιατί δεν πάει να πει ότι επειδή είσαι αθλητής ή δεν είσαι αθλητής, θα κάνεις ή θα κάνεις οικογένεια. Αυτά τα πράγματα τα ξεχωρίζεις. Άλλο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός, άλλο η προσωπική ζωή του εκάστοτε αθλητή. Σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε για να συνεχίσουμε λίγο την παραμονή τον Νίκο. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να ασχοληθεί με το πόλο, θέλω να μου λύσει αυτή την απορία. Γιατί και σωματικά οι γυναίκες βλέπουμε. Ο άντρας βοηθάει. Είναι και το σώμα, το πλάτος του κτλ. Στη γυναίκα όμως, βλέπουμε ότι ανοίγουν οι πλάτες, αλλάζει το σώμα. Δεν θυμίζει τόσο θηλυκό η γυναίκα. Τι λες, κορίτσι μου, εδώ πέρα βλέπω τα κορίτσια κάτω στην Βουλιαγμένη, είναι όλες κούκλες. Καλά. Εντάξει, σίγουρα λόγω. Δεν είναι αυτό το μπάρμπι, αλλά καλύτερο είναι επειδή δεν είναι το μπάρμπι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, υπάρχει μια μυϊκή διάπλαση παραπάνω από το γενικό γυναικείο μέσο όρο. Αλλά
Εντάξει, όσο δύσκολα είναι και για τον άντρα, είναι και για τη γυναίκα. Δεν νομίζω ότι διαφέρει κάτι για τις γυναίκες. Εντάξει, για τη γυναίκα ίσως είναι λίγο. Ίσως δεν ταιριάζει. Αυτό θέλετε να πείτε, ότι δεν ταιριάζει, δεν σου κάνει το να ακούς πόλο πιο πολύ για τις γυναίκες. Αλλά δεν έχει. Τις περισσότερες διακρίσεις όμως τις έχουν στις γυναίκες. Όχι, η γυναικεία ομάδα. Την Ασημάκη είχαμε καλέσει. Ναι. Έχει κάνει πολλές διακρίσεις και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μετάλλια. Ήταν πάντα στην εξάδα είτε πανευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου πρωταθλήματος. Η προσπάθειά τους είναι αξιόλογη και πρέπει να τα αυτά να λέγονται. Σωστά, έχεις πάρα πολύ μεγάλο. Σκέφτεσαι να περάσει μετά στο προπονητικό κομμάτι. Είναι εύκολο αυτό ή όχι? Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι να θέλεις να ασχοληθείς. Κοίτα, βασικά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που είμαστε αθλητές στον χώρο τόσα χρόνια, όταν κάποια στιγμή αποφασίσουμε να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε, θέλουμε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε το χώρο μας. Ναι. Είτε αυτό είναι από το κομμάτι του προπονητή, είτε από το να στηρίξει μια ομάδα. Μπορεί να βρεις κάποιο άλλο κομμάτι να βοηθήσει το χώρο. Γιατί έχεις περάσει εκεί ουσιαστικά όλη τη ζωή, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά δεν σκέφτομαι ακόμα την προπονητική, γιατί έχεις ακόμα θέλω ακόμα να παίξω. Ναι. Πιο πολύ έχω ακόμα τον αθλητή μέσα μου. Αφού το στην ομάδα που είσαι τώρα θα συνεχίσεις και του χρόνου. Ναι, θα είμαι και του χρόνου. Ναι, θα είμαι και του χρόνου. Είναι πολύ καλές οι συνθήκες. Ναι, πήγαμε καλή, δηλαδή από το στόχο που θέσαμε σαν ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, πήγαμε παραπάνω. Εντάξει, η ομάδα που είμαι εγώ είναι. Η στόχη της είναι, δεν είναι στόχος πρωταθλητισμού. Το απολαμβάνουμε, είναι καλές οι συνθήκες. Είμαστε με τα παιδιά παρέα, έχουμε παίξει πολλά χρόνια μαζί σε ομάδες που διεκδικούσαν πρωταθλήματα και κάποια στιγμή έχουν περάσει και μαζί από τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει μια επικοινωνία άμεση, γιατί ξέρω ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Σημαντικό αυτό να υπάρχει επικοινωνία. Φιλίες σε αυτό το χώρο γίνονται πολύ, πολύ πιο ισχυρές, φαντάζομαι, έτσι. Βέβαια, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι πιο ισχυρές και από τις που λένε άλλα, ας πούμε, τις φιλίες του στρατού ή που μπορεί να ακούσει πολλές φορές αντρικές παρέες να λέγονται. Εντάξει, στον αθλητισμό τώρα φαντάζομαι ότι κάποιους συναθλητές μπορεί να τους έχεις δει κάποιες μεγάλες περιόδους της ζωής σου. Περισσότερο από την κοπέλα σου, τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου. Να περάσει σου, και δυνατά και έντονα συναισθήματα κιόλας μαζί με αυτό. Βέβαια. Γιατί δεν είναι μόνο. Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος ότι τους αθλητές και τις ομάδες τις βλέπει στα 5 λεπτά της νίκης. Πρέπει να κάτσει να σκεφτεί πόσες στιγμές αποτυχίας έχουν περάσει όλοι οι αθλητές μαζί. Ότι πρέπει να μείνουν ενωμένοι και πρέπει να συνεχίζουν να παλέψουν για το στόχο τους. Υπάρχει ανταγωνισμός όμως. Δηλαδή, κοίταξε. Είστε στην ίδια ομάδα, αλλά δεν λειτουργεί και ο ανταγωνισμός. Υπάρχει. Ή πρέπει να το εξαλείψει τελείως αυτό. Βέβαια το υπάρχει ανταγωνισμός. Μα πρόσεχε να δεις κάτι. Ο ανταγωνισμός υπάρχει στο επίπεδο που είναι καλός για την ομάδα. Όταν εγώ δεν νιώθω καλά, θα είναι ένας συναθλητής μου δίπλα που θα με τραβήξει. Αύριο θα είμαι εγώ. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Όταν λοιπόν καταφέρεις σε αυτό να φέρεις την ομάδα ισορροπία στον ανταγωνισμό και στον εγωισμό, τότε η ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Τέλεια. Θα δούμε και ένα βίντεο που θα ετοιμάσει τώρα εδώ ο Νίκος σιγά σιγά. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και κάνεις εξαιρετική δουλειά και όλα τα παιδιά που. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε που προβάλλετε και το χώρο και το άθλημα, γιατί το έχει ανάγκη. Και είναι πολύ καλό να έρθουν και νέα παιδιά και μικρά παιδιά να ασχοληθούν με το χώρο της πισίνας. Πολύ σημαντικό. Και της υδατοσφαίρισης. Θα δούμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Ένας γάμος μυστήριο. Τελικά παντρεύτηκε ή όχι η Kylie Minogue με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Ύφνου? Σύμφωνα με δημοσίευμα του Woman's Day, η μικροκαμωμένη τραγουδίστρια ντύθηκε νυφούλα την ημέρα των γενεθλίων της. Στις 28 Μαΐου λοιπόν, ο αγαπημένος της Joshua Sass της έκανε ένα αξέχαστο δώρο. Ωστόσο, κανείς στο νησί δεν πήρε χαμπάρι. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο σύντροφός της και η Kylie Minogue έρχεται στο νησί. Το έχει, θα έλεγα, αγαπήσει. Και φέτος το Πάσχα ήρθε για περίπου 15-20 μέρες κάτι στο νησί και απέλευσε τις ομορφίες του νησιού, αλλά δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει κάποιος γάμος στο νησί μεταξύ των δύο αυτών ατόμων, όπως αναφέρατε. Ούτε πολιτικός, ούτε θρησκευτικός. Αν ήταν πολιτικός, ξέρετε πολύ καλά ότι θα τον έκανα εγώ τον γάμο, οπότε δεν είχα την ευτυχή συγκυρία. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιος θρησκευτικός γάμος. Η είδηση ότι παντρεύτηκαν έρχεται από τα μέσα ενημέρωσης της πατρίδας της, τα οποία μελέτησαν προσεκτικά τα ποσταρίσματα στο Instagram του κατά 20 χρόνια μικρότερου συντρόφου της, Joshua Sass. Σίγουρα οι δύο ερωτευμένοι βρέθηκαν στο νησί για τις διακοπές του Πάσχα, όπου λίγο αργότερα η Kylie έσβησε 48 κεράκια. Πόσταρε μάλιστα μία καρδούλα με το σχόλιο «Ήταν όλα υπέροχα». Το post που άναψε φωτιές ήταν του γαμπρού.
Ανέβασε το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη Σαντορίνη στα αγγλικά, με τους φίλους του από κάτω να εύχονται τα καλύτερα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι και ο γάμος του διάσημου ζευγαριού ονειρικός. Η όμορφη Τατιανή κατασκευάζει από 12 ετών ιδιαίτερα αντικείμενα γεμάτα χρώμα και αλμύρα από το Ιόνιο. Κατάφερε έτσι να μετατρέψει τον μπάγκο που έστησε στον Ιδρύ σε ένα μεγάλο δικό της κατάστημα. Κάθε καλοκαίρι οι τουρίστες κάνουν ουρά για να αποκτήσουν ένα χειροποίητο κόσμημα ή ένα διακοσμητικό από υλικά που μυρίζουν Ελλάδα. Αυτό εδώ είναι μία μέδουσα. Ναι, είναι από πυλό. Τα ψήνω σε φούρνο και τα βάφω ανάλογα με τα χρώματα που μου αρέσουν και θέλουν οι πελάτες. Έχει πάνω κοχύλια, ξύλα της θάλασσας, σκοινιά. Στην καριά της Λευκάδας αναζητήσαμε τα εργόχειρα με τη μοναδική καλλιτεχνική, αισθητική και ιστορική αξία της Καρσάνικης Βελονιάς. Πρόκειται για μια παγκοσμίως ξεχωριστή και δυτική τεχνική που έχει φτάσει μέχρι το Κατάρ. Τα καλύτερα κεντήματα τα έχει αγοράσει ο Εμίρς του Κατάρ. Εντελώς τυχαία τον συνάντησα στο δρόμο και έκτοτε έρχεται σχεδόν κάθε χρόνο και με βρίσκει και αγοράζει ό,τι έχω καλό. Το πανί κεντιέται από την ανάποδη πλευρά και το σχέδιο εμφανίζεται αυσεγάδια στο αποτελειώματα κεραφές στην ορθή πλευρά. Όλη αυτή η τέχνη περνά από γενιά σε γενιά, από μάνα σε κόρη. Εξασκεί και το μυαλό, η τέχνη, και είναι καλό να διατηρείς και την παράδοση. Ανεβαίνοντας στην Κέρκυρα, συναντήσαμε την ομάδα των νεαρών καινοτόμων που εμπνεύστηκαν τις αλατισμένες τσάντες από παροπλισμένα πανιά εστιοπλοϊκών και τις ιστορίες τους. Η βασική μας διαφορά και με τον ανταγωνισμό και με τα υπόλοιπα προϊόντα είναι ότι κάθε τσάντα μας συνοδεύεται από την ιστορία του πανιού. Σε τι αγώνες έχει πάει, που έχει τρέξει. Τα έσοδα από τη νέα σειρά των Salty Bags Road to Rio καλύπτουν μέρος των εξόδων της προετοιμασίας των τριών ελληνικών ομάδων ιστιοπλοείας που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η επίγειη παράδειση της Ελλάδας είναι αμέτρητη. Ακόμα και στην Αττική μπορεί να βρει κανείς πανέμορφες μυστικές παραθαλάσσιες οάσεις δροσιάς που τις γνωρίζουν ελάχιστοι. Δύο από αυτές, το Μεγάλο και το Μικρό Σέσι, βρίσκονται στο Γραμματικό. Είναι απίστευτα ωραίες παραλίες, με πολύ πράσινο, πάρα πολύ καθαρές, πολύ ωραία τα νερά, έχουμε ωραίες ταβερνούλες, πολύ ωραίες καντίνες. Το Μεγάλο Σέσι διαθέτει παραλία με βότσαλα μήκους 485 μέτρων. Ο παραθαλάσσιος δρόμος κάνει τη βόλτα με τα πόδια σκέτη απόλαυση, ενώ λίγο πιο δίπλα, σε ένα δασάκι με αλμυρίκια, βρίσκεται το γραφικό εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης. Από την άλλη πλευρά, το Μικρό Σέσι έχει αμμουδιά 210 μέτρων και περιβάλλεται από δάσος και μικρό λιβάδι. Το κόκκινο λιμανάκι της Ραφίνας είναι και αυτό ένα μικρό διαμάντι της φύσης, με γαλαζοπράσινα νερά και κάθετα απότομα βράχια που θυμίζουν λιγάκι σε μικρογραφία το περίφημο ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Ενώ λίγο πριν τα Λεγρενά, στο δρόμο προς Σούνιο, βρίσκεται η μαγευτική παραλία Καπέ. Είναι μια παραλία με τρομερή θέα, είναι πάρα πολύ ήσυχα, έχει πάρα πολύ ωραία νερά, όπου μπορεί κανείς να κάνει το μπάνιο του και να το χαρεί. Το οδηπορικό στις κρυφές παραλίες της Αττικής, ωστόσο, δεν θα ήταν πλήρες αν δεν περιλάμβανε την ξακουστή ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη, με την καταπληκτική της Ανατολή που είναι ιδανική για ρομάντζα. Λοιπόν, είπαμε να κρατήσουμε λίγο ακόμα τον Νίκο, γιατί είχαμε θέμα για παραλίες και δεν γινόταν να συζητήσουμε λίγο. Ναι, γιατί και τα, ναι. Και τα παιδιά δεν θέλουν κι άλλο, δηλαδή δεν φτάνει. Φαντάζεσαι οι γυναίκες που μας βλέπουν τι θέλουν. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω τον Νίκο και άλλες ομάδες. Φέτος είναι εκεί και του χρόνου θα συνεχίσει αυτή την ομάδα. Από ποιες ομάδες έχεις περάσει και αν υπήρξε κάποια στιγμή από το μυαλό σου ιδέα να το εγκαταλείψεις το άθλημα που λέμε, διότι κουράστηκες, διότι και οικονομικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει ένας πολίτης μόνο από το πόλο. Είπε όχι. Καλά, αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Οι ομάδες που ήμουν γεννής παίκτης στον Εθνικό Πειραιά από το 1994, έμεινα εκεί 15 χρόνια, 18. Ο Εθνικός Πειραιάς, για να ξέρει ο κόσμος, είναι κάτι αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Είναι μεγαλύτερη ομάδα στην υδατοσφαίριση. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, βέβαια, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος. Εμείς καταφέραμε να χαρούμε κατάκτηση πρωταθλήματος αντρών, κυπέλου. Ήταν πολύ καλά τα χρόνια τότε. Μετά έφυγα, πέρασε και τον Παναθηναϊκό 3-4 χρόνια που εκεί να παίζα μαζί με τον Γιώργο και τον Ζάχο τον Αφουρδάκη. Βοηθήσαμε το τμήμα του Παναθηναϊκού όσον αφορά το τμήμα της υδατοσφαίρησης να ανέβει, γιατί δεν το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Και τώρα τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει αντίστοιχο τμήμα υδατοσφαίρησης και στο όνομα του σωματείου που είναι. Μου είπες εκείνα τα χρόνια, συγγνώμη αγάπη, τις αλλαγές που βλέπεις, γιατί το πέρασμα των χρόνων, πώς ήταν παλιότερα τα πράγματα και πώς είναι τώρα.
Δηλαδή, ποιες είναι οι δυσκολίες και ευκολίες τώρα και αντίστοιχα στο παρελθόν. Γιατί είναι μένει τώρα είναι πιο δύσκολα, αλλά έχει εξελιχθεί και το άθλημα περισσότερο. Τώρα με ρωτάς όσο αφορά τεχνικό κομμάτι. Και τεχνικό κομμάτι, ναι. Για το άθλημα, εντάξει, έχουν μπει κάποιοι καινούργιοι κανονισμοί, όχι, οι οποίοι έχουν φέρει αλλαγή στο άθλημα, το έχουν κάνει πιο γρήγορο, έχει πάει περισσότερο σωματική επαφή από τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι για την υδατοσφαίριση, η περίοδος των ετών από το 1999-2000 μέχρι και το 2009 ήταν τα καλύτερα χρόνια γιατί υπήρχαν στο χώρο και κάποια χρήματα που βοηθούσαν και τους αθλητές και τις ομάδες και τις πισίνες. Οπότε όλα γινόντουσαν σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή είχαμε περάσει λίγο το επίπεδο του ερασιτεχνισμού, είχαμε πάει, δεν θα πω επαγγελματίας, θα πω ήμι επαγγελματίας. Όσο αφορά τα γύρω-γύρω του αθλήματος, όχι το χρόνο που έδινε ο κάθε αθλητής, γιατί το οκτάωρο ήταν στάνταρ, δεν άλλαζε. Η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σου ποια ήταν? Αν υπήρξε, εύχομαι να μην έχει υπάρξει. Οι πιο δύσκολες στιγμές στην καριέρα ενός αθλητή, να ξέρεις, είναι όταν υπάρχει ένας τραυματισμός. Έχεις τραυματιστεί ποτέ? Ναι, έχω κάνει κάποια χειρουργία κτλ. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη στιγμή του αθλητή. Η οποία σου αλλάζει όλο το πρόγραμμα της καθημερινότητά σου. Έχεις το ερώτημα αν θα ξαναμπορέσεις να ξαναπαίξεις και μπαίνουν πολλά πράγματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου και εκεί είναι η πιο δύσκολη. Από εκεί πέρα. Όσο αφορά τις δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια παιχνιδιών, αγώνων, αποτελεσμάτων, αυτό είναι ωραίο. Γιατί μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις. Μαθαίνεις αλήθεια να τα διαχειρίζεις. Βέβαια, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις και σε βοηθάει για το μετέπειτα της ζωής σου αυτό. Βοηθάει και στη ζωή σου στο προσωπικό κομμάτι, θεωρώ. Διάφορα πράγματα που ίσως συμβαίνουν, που κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα αντιμετωπίζουν πιο βαριά και πιο δύσκολα, ίσως εσύ τα διαχειρίζεσαι καλύτερα στο μυαλό σου. Ναι. Πιστεύω ότι σε οριμάζει, αν καταφέρεις να το δεις σωστά. Πιστεύω ότι σου δημιουργεί μια δυνατότητα χαρακτήρα ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τις δύσκολες στιγμές. Και από εκεί πέρα και κάτι που κεκτονώνεσαι, που είναι σωστό, πολύ σημαντικό. Αυτό έτσι. Να πω. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτίμητο. Γιατί ο κόσμος σήμερα, αν παρατηρήσεις με τις δυσκολίες, ψάχνει να βρει τρόπους που έχει τις δυνατότητες να εκτονωθεί. Ο αθλητισμός λοιπόν είναι ο καλύτερος τρόπος εκτόνωσης. Τώρα το λέω αυτό σαν συμβουλή γενική, όχι μόνο για πρωταθλητισμό. Έχεις πολύ δίκιο. Έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ανέξοδο. Μπορεί ο καθένας να πάει να βγει να τρέξει, ας πούμε. Σωστό. Ή να πληρώνει μια τυπική συνδρομή σε ένα κολυβητήριο δημοτικό και να κολυμπάει. Και αυτά που θα εισπράξει είναι ανεκτίμητα για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, γιατί όλοι περνάνε. Μεγάλη δυσκολία σήμερα. Σκέφτηκες ποτέ να τα εγκαταλείψεις αυτό που σου είπα πριν? Δηλαδή, έφτασε κάποια στιγμή που λες ότι. Κοίταξε, σε όλους υπάρχει κούραση, κόπωση και λες ότι να τώρα, ας πούμε, να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, να δω τι κάτι άλλο ίσως στη ζωή μου. Να προσανατολιστώ κάπου αλλού επαγγελματικά. Να προσανατολιστώ κάπου αλλού επαγγελματικά πάντα έτρεχε στο μυαλό μου από πιο πολύ μικρή ηλικία παράλληλα. Ναι. Αλλά να εγκαταλείψω με τίποτα. Και να πέσεις, θα σηκωθείς πιο δυνατός. Οι αθλητές έχουν άλλη νοοτροπία και άλλο τρόπο σκέψης. Και άλλο τρόπο σκέψης, ναι. Στον πρωταθλητισμό κυρίως, γιατί εκεί είναι άλλο το επίπεδο. Δηλαδή, θεωρώ πως εκεί και τα στάνταρ είναι διαφορετικά και οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Ναι. Και δεν ξέρω πώς μπορείς να το κρατήσεις μέσα σου, δηλαδή και να μην το περάσεις και στους δικούς ανθρώπους αυτό. Δηλαδή, μια ήττα. Μια αποτυχία, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Μια δύσκολη στιγμή, μπορείς αλήθεια, μπορεί να το κρατήσεις και να μην το μεταφέρεις στο σπίτι σου. Μα πρέπει να το κάνεις αυτό. Να το κρατήσεις και να μην το μεταφέρεις. Πρέπει τις δυσκολίες, αν ο καθένας τις δυσκολίες του τις μετέφερε στο. Ναι, αλλά εσύ που θα ξεσπάσει, ρε παιδάκι μου, σαν άνθρωπο, γιατί είσαι κουρασμένο. Ξεσπάμε μεταξύ μας στην ομάδα. Ναι, αλλά θες και να γυρίσεις, ας πούμε, και να πεις ότι να. Να έχει εντός εισαγωγικών σάκου του box, δηλαδή για να εκτονωθείς και εσύ να μην τα κρατάς μέσα σου. Αυτό λέω. Κοίτα να δεις, οι δυσκολίες είναι το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει τη δυσκολία να την περάσεις με ηρεμία. Δηλαδή να κάτσεις να δεις τι φταίει, τι έπρεπε να έχεις κάνει για να μην συμβεί αυτό. Αυτό που το γράφεις στο προφίλ μου. Αλήθεια στο λέω, συγγνώμη που σε διακόψα τώρα. Αυτό θα το γράφω στο προφίλ στο Facebook. Με τιμά. Τώρα τη δυσκολία πρέπει να την ξεπερνάς με ηρεμία. Ναι. Το να χάσεις. Καταρχάς. Όταν ξεσπάς, χάνεις τον έλεγχο. Όταν χάσεις τον έλεγχο, θολώνεις. Όταν θολώσεις, δεν μπορείς να ενεργείς σωστά για να περάσεις τη δυσκολία. Άρα,
Πρώτα πρέπει να κρατήσει την ψυχραιμία σου. Ναι. Όταν κρατήσει την ψυχραιμία σου, θα έχει καθαρό μυαλό, ναι, θα δει τι φταίει και θα κάνει το επόμενο βήμα. Γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε αθλητές και στον χώρο της κολύμβησης να εγκαταλείπουν. Δηλαδή, και γνωστά ονόματα βλέπουμε πως έχουν εγκαταλείψει και ανθρώπους που έχουν φέρει κάποια πράγματα. Θεωρείς ότι είναι όλες αυτές οι συνθήκες που έχουν κάνει? Βέβαια. Πιστεύω ότι είναι όλες οι συνθήκες. Υπάρχει πίεση και υπάρχει και πρόσθετη πίεση από τις αλλαγές που βιώνει ο καθένας μας καθημερινά, που δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, έχουν να κάνουν με, πιστεύω, περισσότερο με παράγοντες οικονομικής φύσεως. Γούρια έχεις. Δηλαδή, τι γίνεται, οι αθλητές, π.χ. φοράνε ένα μαγιό και θεωρούν ότι θα τους έχει φέρει γούρι και τα φοράνε συνέχεια. Ή ένα σορτσάκι, κάτι τέλος πάντων πάνω τους. Ναι. Ή ένας άνθρωπος που ίσως μιλάς και σου δίνει μια. Όλοι οι αθλητές έχουν γούρια. Τι γούρι σου. Αυτά είναι. Ξέρετε το πώς ενεργεί ο κάθε αθλητής. Δεν μπορεί να το πει σε κανέναν και είναι και πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Και πιστεύω ότι ανάλογα τις περιόδους και μεταβάλλεται, αυτά τώρα λοιπόν, είναι πολύ προσωπικά. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Υπάρχει, ναι, άνθρωπος που να σου έχει φέρει γούρια ατυχία και να το συνδυάσεις έτσι? Δηλαδή, να έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο και να, να χάνει συνέχεια στους αγώνες, ρε παιδί, για να πεις φταίει αυτός, φταίει αυτή, μάλλον τι έγινε. Να σου πω κάτι, το συγκεκριμένο τώρα κάνουμε πλάκα. Ναι, τώρα εντάξει, λίγο. Ναι, εντάξει, ναι, όχι. Πιστεύω ότι αν ήταν. Να, ναι, να καθοριζόταν, ναι, το αποτέλεσμα, ναι, με το ποιον θα γνωρίζουμε και ποιον όχι. Σωστό, αλλά θα κάναμε γνωριμίες και θα παίρναμε το πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Δεν είναι έτσι. Λένε, δηλαδή, αλλά ξέρεις πολλές φορές. Κολλά σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε τώρα στον άνθρωπο, εντάξει. Αλλά ας πούμε ένα μπλουζάκι, ένα ρούχο. Ένα μαγιό ή κάτι. Κάτι. Πιστεύω, κοιτάξτε. Όχι, δεν είναι. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θα λάβεις μετά από την προσπάθειά σου. Μετά τον αγώνα, μάλλον έχει να κάνει με το τι έχεις κάνει πριν όλο αυτόν τον καιρό που έκανες προπόνηση. Δηλαδή, ο αγώνας. Μπορεί να είναι και μια τύχη στιγμή όμως. Άκου, δηλαδή. Η τύχη σε ό,τι κάνουμε στη ζωή έχει μεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό δεν το συζητάμε. Θέμα τύχης ή επιλογής. Βέβαια. Η τύχη πάντα συνδυάζεται με το πώς θα έχεις δουλέψει. Δηλαδή, άλλος μπορεί να έχουν δουλέψει το ίδιο και κάποιος να είναι πιο τυχερός και να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Η τύχη είναι σημαντικός παράγοντας ο οποίος. Κρίνει το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όμως να ξέρεις, ναι, ότι όταν ένας αθλητής σε ομαδικό άθλημα ή σε ατομικό άθλημα θα δώσει το τελικό, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά και θα κρυθούν όλα, τον έχει παίξει τον τελικό ένα χρόνο πριν, πολλές ώρες, καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να μπεις σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Δεν πας την ημέρα του παιχνιδιού να πεις τώρα παίζω, όχι, γιατί έχεις χάσει. Επίσης, είχα αγωνία πάντα εγώ σαν και περιέργεια, θα έλεγα, σαν γυναίκα. Να δω τι γίνεται σε αυτά τα αντρικά αποβιτήρια. Δηλαδή. Βέβαια, αγάπητοι. Ποιες είναι οι κουβέντες δηλαδή, που θα πείτε πριν το παιχνίδι, ποιες είναι οι κουβέντες που θα πείτε μετά το παιχνίδι. Για μετά το παιχνίδι δεν έχετε κερδίσει, μπορείτε να μιλήσετε και για γυναίκες. Μπορεί, συγγνώμη, θέλω να πω ότι μπορεί να θεωρούν ότι δεν είναι καλό να θολώσουν το μυαλό τους με το παιχνίδι, οπότε να κουβεντιάζουν άλλα πράγματα πριν βγουν και να παίζουν στην πισίνα. Αυτό θέλω να. Κοίτα, ο κάθε αθλητής όσον αφορά το πώς σκέφτεται το παιχνίδι και το πώς το προσεγγίζει, είναι προσωπική του κατάσταση. Ναι, κατάσταση. Ναι. Από εκεί πέρα, οι ομάδες τα παιχνίδια τα έχουν μελετήσει πολύ πριν έρθει την ημέρα του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, όταν μαζευόμαστε στην πισίνα ή στα αποδυτήρια, πρέπει να θα κάνουμε μία. Μια συζήτηση. Θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε, απλά θα κάνουμε μία αναφορά σε κάποια κρίσιμα σημεία για το παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγη ώρα, το οποίο είναι κομμάτι του προπονητή. Μπάνιο στη θάλασσα κάνεις το καλοκαίρι ή βλέπεις νερό και λες εντάξει να πάω στο βουνό? Εγώ προσωπικά τη θάλασσα την αγαπάω πάρα πολύ, πολύ περισσότερο την πισίνα. Και όταν δεν έχεις υποχρεώσει, ας πούμε, την εθνική ομάδα, κάποιοι αθλητές που τελειώνουν την εθνική ομάδα ή εμείς πιο παλιά, πρέπει να φεύγεις από την πισίνα ένα μήνα. Και το ρόλο της πισίνας μπορεί να πάρει θάλασσα σε πολύ πιο χαλαρό ρυθμό, βέβαια. Βλέποντας πολλούς αγώνες, ας πούμε στην ομάδα που χάνουν, βλέπουμε τους άντρες να κλαίνε, να είναι σε μια. Εντάξει. Να είναι συναισθηματικά. Συναισθηματικά φορτισμένοι, μπράβο. Εσύ γενικώς, επειδή σου βγαίνουν στην πισίνα τα συναισθήματα αυτά, δηλαδή και το κλάμα και η χαρά και όλα κτλ. Στη ζωή αυτό λειτουργεί σαν διαμόρφωση χαρακτήρα, δηλαδή. Αν εκδηλώνεσαι. Είσαι εκδηλωτικός ή τα συναισθήματά σας συνήθως τα έχετε μάθει να τα κρατάτε και τον πόνο, γιατί π.χ. θα χτυπήσεις στην πισίνα. Δεν μπορείς να διακόψεις εκείνη την ώρα τον αγώνα, αν δεν είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, και να πεις με χτύπησε, πονάω. Αυτό διαμορφώνει αντίστοιχα το επάγγελμά σας και το χαρακτήρα σας. Κοίτα, ναι. Η Αγάθη, σίγουρα τα συναισθήματα μαθαίνουμε. Ναι.
να τα κρατάμε λίγο περισσότερο αν δεν είχαμε ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό. Ναι. Από εκεί πέρα όμως πάλι το πόσο θα εκδηλωθεί ο κάθε αθλητής είτε στον πόνο, είτε στη χαρά, είτε στη στεναχώρια, πιστεύω ότι σε κάποιον θα βγει περισσότερο, σε κάποιον λιγότερο. Είναι από εκεί πέρα και η διαφορά που έχει ο κάθε άνθρωπος με τον άλλον. Πολύ σημαντικό αυτό. Σε γνωρίσαμε πολύ καλύτερα και καταλάβαμε και πόσο καλό παιδί είσαι κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι κάνεις. Και σε κρίσεις, κοίτα πόσο ψύχρεμος είναι, χαλαρός. Πες μου, σε παρακαλώ, πώς το είπες, τη δυσκολία. Την αντιμετωπίζεις με ηρεμία. Με ηρεμία, ναι. Αυτό θα το γράψεις στο προφίλ μου. Σε ευχαριστώ. Και θα πω ότι το έκλεψε από σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να πεις ότι το έκλεψε από μένα. Θα το γράψεις και θα πεις ότι είναι δικό σου. Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρεις. Η μαρτυρία υπάρχει. Δεν σου ζητήσει πνευματικά δικαιώματα. Τώρα που θα τελειώσουμε, το έχω γράψει, να το ξέρεις. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για τον χρόνο σου, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύτιμο και τρέχει όλη την ώρα και όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Και θα τα πούμε και κάτω στη Βουλιαγμένη. Και... ναι, εντάξει, κάποια στιγμή, κάποιο μπάνιο θα βρεθούμε. Να συναντηθούν. Πώς λένε, στον αέρα είναι τα αεροπλάνα που έχουν τα δρομολόγια. Στον αέρα τι χαράζει ο καθένας. Έχουν πορεία από σε κάποια. Υδάτινη πορεία. Υδάτινη πορεία. Μ' άρεσε. Σε κάποια υδάτινη πορεία λοιπόν θα βρεθούμε. Με ένα βίντεο και επιτέλους θα υποδεχτούμε σε λίγο τον ακριβοθόρητο να τον χαρακτηρίσω. Τον συνεπέστατο να χαρακτηρίσω. Κάτι να έρθει να μας τα πει τώρα, διότι πραγματικά θέλω να δω τι θα έλεγε γι' αυτό όλο. Φίλος μας είναι, το ομολογώ ότι είναι φίλος μας. Αλλά εμείς έχουμε συνεπείς φίλους, ρε Μιχάλη Καρπαγιάννη τώρα. Τι έγινε με σένα σήμερα το βράδυ, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Για να δούμε το βίντεο και να μας τα πεις. Εντυπωσιακές δημιουργίες πάνω σε λαμπερές κυρίες μαγνήτησαν τα βλέμματα στα ετήσια βραβεία μόδας στη Νέα Υόρκη, καθώς πρόκειται για τα Όσκαρ της μόδας. Η Χάιντι Κλουμ, η Τζέσικα Σαστέιν, η Τζένιφερ Χάτσον αλλά και άλλοι διάσημοι πόζαραν στο κόκκινο χαλί, ενώ η βραδιά είχε άρωμα David Bowie. Η Μαν επέλεξε την ηθοποιό Τίλντα Σουίντον να τιμήσει το σύζυγό της τρίλο της μουσικής David Bowie με αφορμή τα 24 χρόνια γάμου που θα γιόρταζαν. A pleasure and an honor. Η Μπιγιονσέ αγκαλιά με ένα βραβείο μόδας συγκίνησε μιλώντας για την οικογένειά της. Ανάμεσα στο κοινό ήταν ο σύζυγός της και η κόρη της Blue Ivy. Πρασίνησε για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Warcraft η Jamie Lee Curtis. Η πρωταγωνίστρια της επικής ταινίας που αφηγείται τον πόλεμο ανθρώπων και όρκς δεν επιδιώκει να γίνει πρότυπο του στυλ με αυτή την εμφάνισή της. I just think it opened a world to people that didn't exist before, filled with music and visuals and storytelling. Σκηνοθέτης της ταινίας, ο Duncan Jones, γιος του David Bowie, ο οποίος έχει δεχτεί κριτική ακόμα και από τους φανατικούς των παιχνιδιών Warcraft. Η γαλλική χλειδί του 18ου αιώνα από τη δημοφιλή σειρά Outlanders απεικονίζεται με κάθε λεπτομέρεια στην έκθεση κοστούμιών που εγγενιάστηκε στο Beverly Hills. Ο Τζέμι και η Κλέρ Φρέιζερ, πρωταγωνιστές της σειράς, βρέθηκαν στο μουσείο. Ο σχεδιαστής κατάφερε να αποτυπώσει πιστά την άγρια πολυτέλεια και τη φινέτσα της παρισινής μόδας. Λοιπόν τώρα, πρόσεξε, πες μου σε παρακαλώ τι συνέβη στη ζωή σου και Τετάρτη βράδυ ήρθες μία ώρα μετά από το ραντεβού μας. Έτσι στείνεις τις γυναίκες, παιδάκι. Άμα δηλαδή είχαμε τόση ραντεβού και σε περίμενα μία ώρα, θα είχα εξαφανιστεί. Και πολύ καλά θα έκανα. Λοιπόν, Μιχάλης Καλαφαγιάννης. Τα πήραμε με τα μούτρα τώρα. Όχι. Λοιπόν, Μιχάλης Καλαφαγιάννης. Μίλαγε ο Τσίπρας τώρα προχθές από Σιδόνια και μετά όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την πολλή ανάπτυξη. Οπότε, ξέρετε, βγήκαν στους δρόμους να πανηγυρίζουν εδώ στην Εθνική Οδό Τετάρτη βράδυ. Οπότε... Μιχάλης Καλαφαγιάννης, θέλω να μας πεις. Είσαι DJ της Αθήνας και όχι μόνο. Και όχι μόνο DJ, κάνεις και άλλα πράγματα στη ζωή σου. Δόξα τω Θεώ. Πολλά. Όπως κι εσείς. Α, και είσαι και στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, σωστά. Ναι, κάνω τη μουσική επιμέλεια στην Κωνσταντίνα, στο σπίτι Σπιτάκι. Τέλεια, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς με τη μουσική. DJ. Πόσο εύκολο, βέβαια, έχεις κάνει μια καλή ατζέντα μετά από προσπάθεια, χρόνια κτλ. Πόσο εύκολο όμως είναι για ένα παιδί νέο, το οποίο αγαπάει τη μουσική και θέλει να ζήσει μόνο βάζοντας μουσική στα βράδια, σε εκδηλώσεις, γιατί θεωρώ ότι και σε πάρα πολλούς. Στο σπίτι του. Αλλά το θέμα είναι να ζήσει. Να μην ακούς τη μουσική στο σπίτι, το θέμα είναι να ακούς σε μαγαζιά, σε γάμους, που είναι πάρα πολύ στη μόδα να υπάρχει ένας DJ. Κοίταξε να δεις, για να παίζεις μουσική, πρώτον πρέπει να το αγαπάς. Δεν αρκεί μόνο να το αγαπάς, πρέπει να έχεις και κάποιο έμφυτο, ας πούμε, μουσικό ταλέντο, το οποίο πρέπει να το αναπτύξεις. Δηλαδή, οι καλοί DJs είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σπουδάσει και μουσική. Δεν είναι αυτοί που απλά τους άρεσε η μουσική, γιατί υπάρχουν οι περισσότεροι DJs είναι που έχουν βγει στην αγορά, έχουν πάρει το λάπτοπ τους, τα ακουστικά τους ή οι παλιοί με τα CD τους κτλ.
και τους αρέσει, παίζουν μουσική, το ψάχνουν. Απλά για αυτούς τους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο από ότι για έναν μουσικό. Εγώ έχω σπουδάσει και μουσική, είμαι από 7 χρόνια στα οδεία. Είναι άδικο όμως για σένα, ο οποίος έχει σπουδάσει μουσική και στα οδεία, όπως είπες. Είναι άδικο. Ο καθένας μπορεί. Γιατί επειδή τις αγοράσει, περίμενα όμως τώρα. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Όλοι δηλώνουν DJ στην Ελλάδα. Εντάξει. όσο προχωράει η τεχνολογία, και όλοι δηλώνουν δημοσιογράφοι, bloggers κτλ. Όσο προχωράει η τεχνολογία, τόσο αναπτύσσονται και πιο πολλοί άνθρωποι. Δεν είναι κακό αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι καλός και υγιής. Έχει κάνει όμως κακό στη δουλειά κάποιο επαγγελματία αυτό το πράγμα ή όχι? Ο καλός ο επαγγελματίας θα ξεχωρίσει ούτως ή άλλως. Και σε μια δεξαμενή πολλών των ανθρώπων, σε οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο. Οπότε δεν θεωρώ ότι όντας μεγάλος ο ανταγωνισμός, ότι συρρυκνώνεται η δουλειά. Εσύ λοιπόν πηγαίνεις σε μαγαζιά, βάζεις μουσική. Εγώ διοργανώνω τα δικά μου event και παίζω κι εγώ μουσική. Κάνω μουσική επιμέλεια στον Αλφα. Έχω παίξει πολλά χρόνια σε πάρα πολλά μαγαζιά. Ήσουν και στην Αταλία Γερμανού, σωστά. Ήμουν στην Αταλία Γερμανού στον Αντένα πριν 2 χρόνια. Στο Γερμανού ξανάρχεται Παρασκευή βράδυ που γινόταν. Εκεί βγήκα τηλεοπτικά πρώτη φορά και έκανα μουσική επιμέλεια. Ουσιαστικά και DJ. Και το γεγονός ότι διοργανώνω τα δικά μου event, κάνω parties δικά μου, το οποίο το εξέλιξα, έφτιαξα τη δικιά μου εταιρεία, το easyparty.gr, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ότι κάνουμε τη μουσική κάλυψη, την ηχητική κάλυψη, τα φώτα, ό,τι χρειαστεί για ένα party. Είναι πολύ εύκολο άμα μπει σε αυτό το χώρο, δηλαδή και catering μπορούμε να προτείνουμε στους ανθρώπους, και στη διασκέδαση και στο entertainment. Άρα για να καταλάβω, εγώ θέλω να κάνω ένα πάρτι. Μάλιστα. Μπαίνω εκεί και βρίσκω σε ό,τι έχει να κάνει με το πάρτι, δηλαδή τα πάντα. Βρίσκεις όλες τις υπηρεσίες και έρχεσαι σε επικοινωνία μαζί μας, μας λες τι χρειάζεσαι και εμείς μπορούμε να σου κανονίσουμε τα πάντα. Πόσο δύσκολη είναι η νύχτα? Καθόλου δύσκολη. Εγώ την βρίσκω πολύ δύσκολη. Εγώ που το κάνω από 14 χρόνια είναι πάρα πολύ εύκολη. Πίστεψε με, υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι στη νύχτα. Είναι μύθοι αυτά που ακούγονται. Αν δεν θες να μπλέξεις, δεν μπλέκεις πουθενά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, παιδί μου. Αλλά και εσύ με την τηλεόραση πώς έμπλεξες? Δηλαδή. Ωραία, πάμε στα δικά μας τώρα. Στα τηλεοπτικά. Πάμε εδώ. Ναι, θέλω να σου πω ότι θεωρείς ότι η συμμετοχή στην τηλεόραση βοηθάει, γιατί και πιο αναγνωρίσιμος γίνεσαι και η δουλειά σου. Δηλαδή, παλιότερα μπορεί να σε ξέρανε 100 άνθρωποι, τώρα. Παραπάνω από 100. Παραπάνω από 100. Να σε μάθουν 150, 200, 300 και να βοηθήσει αυτό και τη μουσική σου δηλαδή. Τη μουσική μου βοηθάει και την πορεία της δουλειάς σου, οτιδήποτε είναι διαφημιστικό. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο το οποίο μπαίνει παντού και από τη στιγμή που βγήκα στον Αντένα στην Ναταλία Γερμανού, σίγουρα είχα περισσότερες προτάσεις όσον αφορά τα events. Γιατί στα μαγαζιά και στα parties κτλ. Είχα ήδη μια καλή πορεία εδώ στην Αθήνα και κάποια guest που έχω κάνει και στο εξωτερικό και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πολύ επιλεκτικά, γιατί δεν έχω και τόσο πολύ χρόνο για να γυρνάω σε tour κτλ. Υπάρχουν και παραγωγές οι οποίες έχω βγάλει και θα βγάλω και άλλες, κάποια remix που κάνουμε. Αυτά εντάξει, για να περνάμε καλά και για χαβαλέ πιο πολύ και με ελληνικά τραγούδια. Αλλά σίγουρα, σαν τηλεοπτικό μέσο τηλεόραση, το ξέρετε πολύ καλά ότι σε αναπτύσσει. Σε γνωρίζει κυρίως όχι τόσο πολύ στον κόσμο όσον αφορά τη δουλειά μου και στον κόσμο, αλλά σε ανθρώπους επαγγελματίες. Δηλαδή, επαγγελματίες των events, των γάμων, των εταιρικών εκδηλώσεων, τα ξενοδοχεία. Είναι καλό να σε ξέρω. Η βιομηχανία του γάμου έχει λεφτά. Τεράστια βιομηχανία. Τεράστια. Βεβαίως και έχει και πάρα πολύ καλά χρήματα, αρκεί να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αρπακτικά και ζητάνε τρελά ποσά. Δηλαδή, έχω δει και κυρίως στον τομέα των φωτογράφων, ας πούμε, αυτών που κάνουν βίντεο, χωρίς να ανταποκρίνουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στα χρήματα τα οποία ζητάνε, λόγω ότι υπήρχε μια παλιά νοοτροπία ότι γάμος γίνεται, θα τους τα πάρουμε, ας πούμε, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Ζητάνε τρελά λεφτά. Και στους DJs ισχύει αυτό, αλλά είναι σε τρίτη μέρα, τέταρτη. Εντάξει, μην το γενικεύσουμε βέβαια αυτό, γιατί υπάρχουν και επαγγελματίες ακόμη. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τους γάμους. Γιατί το ζευγάρι, ειδικά η γυναίκα, έχει πολύ άγχος. Αφήνουν τη μουσική για το τέλος και αυτό είναι κακό. πρέπει να μας κλείνουν από νωρίς τους DJs και να μην πηγαίνουν με το πρωτόκολλο. Οι καλοί γάμοι είναι αυτοί που δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο. Μπείτε τώρα, κόφτε την τούρτα τώρα, κάντε αυτό τώρα, ανοίξτε τους μπουφές να φάνε. Είμαστε ανοιχτοί πλέον, δηλαδή στο να μην βάλουμε τα κλαρίνα, να μην βάλουμε το, ξέρεις, τα κλασικά που βάζουν, ή θα τα βάλεις και αυτά? Θα παίξουν όλα, ανάλογα τι θέλει το ζευγάρι. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν θέλουν καθόλου, ας πούμε, παραδοσιακά. Αλλά όταν κάνουμε έναν ελληνικό γάμο, γιατί εγώ παίζω και σε πολλούς ξένους από το εξωτερικό που έρχονται στα νησιά, στη Μύκονο, Σαντορίνη, στη Σύφνο, στην Κέρκυρα, έχω κάνει πολλούς γάμους σε πολλά νησιά. Και σε Χερσαία, και στη Χερσαία Ελλάδα. Εντάξει, Έλληνες είμαστε. Δεν γίνεται τώρα το σόι της νύφης ή του γαμπρού να θα στραβώσουν άμα δεν τους βάλεις στα παραδοσιακά. Μάλιστα, αυτό που είπες για τους ξένους γάμους, το ότι έχεις παίξει μουσική σε γάμους που έρχονται ζευγαριών το εξωτερικό. Υπάρχουν και αρκετά χρήματα. Γιατί βλέπουμε π.χ. πολλούς Κινέζους έρχονται στη Σαντορίνη για γάμους. Αυτή είναι πιο μικρή γάμη στη Σαντορίνη. Γιατί είναι 10-15 άτομα. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ.
Έχω κάνει και Άραβες, Αμερικάνοι, Ποιοι είναι οι πιο καλοπληρωτές? Κοίτα, εγώ δεν το πάω ανάλογα με το, την εθνικότητα, τα χρήματα που ζητάω. Είναι στάνταρ. Εντάξει, οι Άραβες χαλάνε πολλά λεφτά. Μιχάλη, είναι στάνταρ τα χρήματα? Είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ. Δηλαδή, αν εγώ... Εντάξει, εγώ μπορώ να κάνω καλύτερη τιμή σε κάποιον που βλέπω ότι... Ναι, δεν μπορεί αλλά να το περίμενε τώρα. Αν εγώ σαν ζευγάρι, θέλω πολλά πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα στη μουσική είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω και κάτι άλλο, σε κουράσω και λίγο περισσότερο. Λες ότι είναι φίξη τιμή, έτσι. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά μου. Και παραγγελίες θα μου κάνεις εκείνη τη στιγμή και εγώ θα σας ικανοποιήσω όλες. Και κυρίως το γάμο, θα το πω εντάχει, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Όχι, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, ναι. Στους γάμους τι γίνεται? Πρέπει να ανταποκριθείς, να κάνεις ένα πλάνο. Εγώ τι κάνω, συναντιέμαι με τα ζευγάρια, κάνουμε ένα μουσικό πλάνο από πριν. Λέμε αυτά, αυτά και αυτά. Θα μπούμε με αυτό, θα κόψουμε την τούρτα με αυτό. Όποιοι θέλουν να κόψουν τέλος πάντων τούρτα. Μετά θα φάμε, θα βάλουμε αυτή τη μουσική. Μετά θα ξεκινήσουμε το γλέντι, ξέρω εγώ, και οριοθετούμε τα πράγματα και το πρόγραμμα. 9-10 φορές δεν γίνονται αυτά. Γιατί η αντίληψη του DJ παίζει ρόλο. Και να δει τον κόσμο ουσιαστικά. Δεν είναι ο γάμος ούτε του ζευγαριού, ούτε των καλεσμένων. Είναι κάπου στη μέση το πράγμα. Πολύ σωστά. Πρέπει... Γιατί επειδή έχουμε πάει σε γάμους και πραγματικά κάθεσαι στο τραπέζι και βαριάζεσαι και λες τώρα. Ναι. Τι θα περάσει αυτή η ώρα να έρθει η τούρτα να φάμε να φύγουμε. Δηλαδή πραγματικά δεν έχουμε. Ότι ο γάμος πρέπει να είναι ένα πάρτι. Έτσι. Το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται στους γάμους είναι ότι αργούν τα ζευγάρια με τις φωτογραφίες και αυτά και δεν τρώνε. Δεν τρώει ο κόσμος. Εγώ αυτό που προτείνω σε όλα τα ζευγάρια είναι ότι πρέπει να ανοίγουν το μπουφέ και κάντε μετά ό,τι ώρα θέλετε είσοδο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να είναι από τις 7 η ώρα στην εκκλησία και να τρώει 11 η ώρα. Πάει το στομάχι του στην πλάτη. Προσαρμόζεσαι στα ζευγάρια, δηλαδή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχω παίξει και σε γάμο που αναγκάστηκα λόγω και του κοινού που υπήρχε και παίζα μόνο παραδοσιακά. Έχω παίξει και σε ζευγάρι που εντάξει, μου αρέσει πιο πολύ, ας πούμε. Παίζα ροκ, pop, ξένητα μουσική, rock and roll, χορευτικά, swing, ελληνικά 90s που είναι πολύ τη μόδα και αρέσει τον κόσμο. Ναι. Αρέσει να χορεύει με 80s, 90s κτλ. Τηλεοπτικά του χρόνου θα συνεχίσεις, ξέρεις τι θα κάνεις. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που έχεις σκεφτεί κάτι, σε ενδιαφέρει η τηλεόραση, δηλαδή να δεις κάτι. Βέβαια. Γι' αυτό είμαι και στην τηλεόραση. Αν δεν με ενδιαφέρει και δεν μου άρεσε, δεν θα ήμουνα. Σωστό. Εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι μου γίνανε οι προτάσεις και μου αρέσει ο χώρος της τηλεόρασης. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δόξα τω Θεώ, στον Α είμαστε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει σκέψη για του χρόνου τι θα κάνεις. Αν θα συνεχίσει η εκπομπή, λογικά θα είμαι. Η Κωνσταντίνα σε διάλεξε. Η Κωνσταντίνα με πήγε στον Α, ναι. Ναι. Άρα σημαίνει ότι είδε τη δουλειά σου. Γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Από πριν βγει στην τηλεόραση, εντάξει, ήξερε και τη δουλειά μου. Κοίταξε, είσαι γνωστός DJ, δηλαδή ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω βράδυ, ποτέ. Εσύ μη λες ψέματα, εσύ με ξέρεις τους ή άλλα. Εσύ δεν σε ξέρω. Αλλά γενικότερα, ναι, ακόμα και εγώ που δεν βγαίνω βράδυ όμως, σαν DJ σε ξέρουμε. Δηλαδή είσαι γνωστός. Στο γάμο σου θα βάλεις εσύ μουσική. Εννοείται. Μα θα έχουμε το booth στο κέντρο. Σωστό αυτό, δεν είναι, ξέρεις. Τι ωραία σκέψη. Θα σε πάρουμε στο γάμο μας, καλέ. Καλά, εσείς πρέπει να παντρευτείτε και μαζί. Όχι, δεν μου καλά, αφού όλα μαζί τα κάνετε. Όχι, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται τώρα αυτό που λες. Είναι ωραίοι γάμοι πάντως. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Δεν έχει παντρευτεί. Είναι ένα τραπέζωμα. Δεν πρόσεχε. Τα λες εσύ, αλλά δεν έχει παντρευτεί. Τι να κάνω, εντάξει. Εγώ παντρεύω του άλλου. Έτσι, δηλαδή είναι η δικαιολογία του άντρα, του κλασικού. Δηλαδή, ωραίο είναι ο γάμο, αλλά για το φίλο μα, όχι για εμά. Έτσι. Έτσι, όχι. Είναι... Μιχάλη, πού μπορεί να σε βρει κάποιος, μας είπες easy... Το easypart.gr που είναι η εταιρεία μου που κάνει τα event. Στο στα Facebook. Social media, παντού. Υπάρχει δυνατότητα. Στο Facebook έχει 500.000 προφίλ. Ναι, αυτό θα να πω. Αν σου στείλει κάποιο, περίμενα να το απαντάω κατευθείαν. Αυτό είναι να ξέρει ο άλλο. Γιατί όταν μιλάμε για γάμο, θέλει ο άλλο πρακτικέ και άμεσε λύσει και να μην αγχώνεται και να μην κουράζεται. Κοίτα, Βαλεντίνη μου, το τηλέφωνο μου είναι παντού. Ναι. Δεν φοβάμαι να σηκώνω τα τηλέφωνα. Δεν χρωστάω σε κανένα, ούτε σε τράπεζε ούτε σε τίποτα. Οπότε μπορεί να με βρει οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Να μου στείλει ένα μήνυμα, ένα mail. Και ταξιδεύει. Πηγαίνει σε νησιά, πηγαίνει οπουδήποτε είναι ο γάμο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίση. Είναι πολύ ωραίο γιατί κάνει και διακοπέ έστω μία μέρα. Είναι πολύ... μπορεί αν να είναι και μέχρι να γίνει ο γάμο, να σου πω την αλήθεια, είναι πάρα πολύ αγχωτικό. Αλήθεια, σου περνάει το άγχο. Δηλαδή, έχει το στρε και το άγχο. Σίγουρα το έχει να πάρει καλά. Έχω. Θέλω... Δεν μου έχει τύχει ποτέ να μην περάσω καλά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Απλά μου έχει τύχει από πριν να είμαι πολύ φορτισμένο με άγχο και αυτά, να σκέφτομαι. Ναι. Πώς θα τους κάνω αυτά και κάνω μερικά tips. Πάω και πιάνω όλους τους καλεσμένους, τους μιλάω. Καλέ. Ειδικά από πριν, ειδικά σε γάμους που γίνονται σε νησιά και γίνεται το blend από την προηγούμενη ο μέρα. Ο κοινωνικός. Είναι επικοινωνία το Α και το Ω. Δηλαδή, να ξέρετε, σου ρωτάω τι μουσική σας αρέσει, ας πούμε. Στην νύχη μην μιλάς πολύ, γιατί είναι και ο χαμπρός δίπλα, βλέπει, ξέρεις. Όχι, ίσα-ίσα, οι νύφες. δεν γίνεται αν δεν μιλήσω στην νύφη.
Σωστό. Έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Σωστό. Πάντα και ο γαμπρός, αλλά άμα δεν δεις το ζευγάρι να το ψυχολογήσει, εγώ κάνω γύρω στα 2 ραντεβού πριν το γάμο. Α, δύο σίγουρα. Αυτό είναι σημαντικό. Χρεώνεται το ραντεβού που γίνεται πριν το γάμο, Μιχάλη. Εγώ όχι, δεν προσθέτω. Mm. Εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι καλό να το ρωτάμε για να ξέρει. Τη μία πληρώνουν αυτοί τους καφέδες, την άλλη εγώ. Αυτό είναι. Είναι δίκαιη η μοιρασιά αυτή. Όχι, εντάξει, αλλά είναι ωραία διαδικασία. Εμένα μου αρέσει. Τέλεια. Είτε έρχονται στο γραφείο μου, είτε πάμε έξω για καφέ, οτιδήποτε. Περνάμε ωραία. Και υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και ζευγάρια που δεν ταιριάζω και το βλέπω από την αρχή. Ναι. Τους έχεις πει δηλαδή τέτοια εποχή, όχι, δεν σας αναλαμβάνω. Εντάξει, το λες πιο ευγενικά. Το λες γιατί πιο ευγενικά, μπορεί να μην μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό που θέλουν. Εντάξει, δεν είναι πολλά τα ζευγάρια αυτά, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές. Μπορώ να προτείνω κάποιον άλλο συνάδελφο. Και τελειώνω. Πάρτι στην Αθήνα τώρα γίνονται. Πάρα πολλά. Γίνονται έτσι. Χαμός γίνεται. Χαμός. Εσύ κοιμάσαι όμως. Είναι αυτό που λένε ότι τι και σου δουλεύει και εσύ κοιμάσαι. Όχι, εντάξει, γίνονται πάρα πολλά events, δόξα τω Θεώ, και τη νύχτα και την ημέρα και τα beach bar έχουν ανοίξει τώρα πολλά καινούρια στο παραλιακό μέτωπο. Και τα βραδινά club, εγώ είμαι και στο estate το ακροτήρι, κάθε Πέμπτη διοργανώνω. Εκεί δεν παίζω τόσο πολύ μουσική, κάνω όλο το R&B party που γίνεται με το Gifted. Κάθε Πέμπτη στο ακροτήρι. Κάθε Πέμπτη στο ακροτήρι, στο estate ακροτήρι, εκεί που τραγουδάει και ο Σάκης. Παρασκευή Σάββατο υποστηρίζουμε και τον κύριο Ρουβά. Τέλεια. Τι να προλάβεις άλλο δηλαδή να κάνεις. Όλα, να παντρευτεί η κοριτσάκι. Σαββατοκύριακο έχουμε την Κωνσταντίνα. Σαββατοκύριακο την Κωνσταντίνα. Δηλαδή τι άλλο να κάνεις. Δευτέρα με Παρασκευή έχουμε άλλα, τα ξέρετε εσείς, άλλη η εταιρεία. Τι είναι αυτό, τι να πω, μπράβο. Εντάξει, 7 στα 7 φέτος ήταν μαγική. Είναι καλή χρονιά. Παιδιά, σπίτι είσαι εσύ. Είναι πολύ καλή γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να κάθομαι. Δεν μ' αρέσει να μην κάνω τίποτα στο σπίτι μου, φρικάρω. Δηλαδή... Είναι σημαντικό. Μπράβο, Μιχάλη. Και είναι καλό γιατί είδες για παράδειγμα για νέα παιδιά που. Εντάξει, δεν είναι εποχές εύκολες, η αλήθεια να λέει. Όχι, αλλά ποτέ δεν ήταν εύκολες εποχές. Εγώ το λέω συχνά και σε άλλες συνεντεύξεις που έχω κάνει ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη εποχή. Πέρασαμε μία ευμάρεια, ας πούμε, 10 χρόνων και ένα διάλειμμα. Απλά προσπαθούν να παρατείνουν το διάλειμμα όλοι. Πρέπει να δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Σωστό. Πρέπει να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ζωντανό. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Θέλαμε κι άλλο να σε είχαμε λίγο ρεπτό. Δεν πειράζει, θα ξανάρθω. Να πούμε για άλλα θέματα. Να πούμε για μόδα. Γιατί είστε γκαραντί, όχι τίποτα άλλο. Και εσύ όμως, μοδάτο, είσαι μια χαρά. Μια χαρά είσαι. Το κλείνω λίγο πιο γρήγορα γιατί ο Νίκος θα μας φάξει στο γόνατο. Καλά, ο Νίκος έχει βγάλει το όπλο τώρα και έχει βγάλει το όπλο. Webtv.star.gr, εδώ μας βλέπετε λοιπόν. Να προσέχετε τον εαυτό σας μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Να έχετε δίπλα στους ανθρώπους που τους αγαπάτε και σας αγαπούν γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και να θυμάστε πως έχει καιρός γυρίσματα. Ακόμη περισσότερα.